Καλησπέρα σε όλους. Μία από τις μέρημνες του Γραφείου Νεότητας, Οικογένειας και Πνευματικής Διακονίας της Μητροπόλεως μας είναι και η οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν την οικογένεια, καθώς και η ανάπτυξη της αποστολής της και η ενδυνάμωση του ρόλου της σήμερα. Σαν συνέχεια αυτών των ομιλιών, σήμερα είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι, καθότι βρίσκεται ανάμεσά μας ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Ο πατήρ Βασίλειος γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1957 και σπούδασε ιατρική και θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί την ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και νέων. Είναι διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίκουρος καθηγητής πνευματικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, ενώ διδάσκει και στη Θεολογική Ακαδημία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Έχει συγκράτηση πλήθος βιβλίων και άρθρων, τα οποία έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις και εκπομπές. Έχει εργαστεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα κληρικών και εκκλησιαστικών στελεχών. Υπηρετεί δέος επιμέλειος στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας. Να σημειώσουμε δε πως υπήρξαν συνεφημέριοι για 22 χρόνια με το Σεπτό Ποιμενάρχη μας στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Σχηματάρι. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ομιλητή που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και τον προσκαλούμε στο βήμα για να ακούσουμε την ομιλία του με θέμα «Μητρότητα, Πατρότητα, Οδηγίες Χρήσης». Είναι μεγάλη διότι βρισκόμαστε στον όμορφο τόπο σας με τον οποίο έχουμε συνδέσεις διάφορες. Πρώτα απ' όλα διότι αρκετοί ενωρίτες μας εκεί είναι Ρουφάνες και δεύτερον για το λόγο που ακούσατε για το Σεβασμιότατο που είχαμε τη χαρά να συνυπάρξουμε και να τον γνωρίσουμε αρκετά καλά. Τώρα αρχίστε να τον γνωρίζετε και εσείς και θα επωφεληθείτε από την παρουσία του. Ζητώ συγγνώμη που από χθες είμαι βραχνιασμένος και έτσι θα προσπαθήσω να μιλώ κοντά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μην ενοχλήσει κάποιος βήχας. Το θέμα που ακούσατε μπορεί να παραξενέψει λίγο ως τίτλος, διότι συνηθίσαμε η έννοια οδηγίες χρήσης να υπάρχει και να τη συναντούμε εκεί που έχουμε να χειριστούμε κάποιο αντικείμενο, κάποιο όργανο, κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε πώς να το χρησιμοποιούμε. Πήρα την τόλμη να μιλήσω για οδηγίες χρήσης της πατρότητας και της μητρότητας, διότι αποτελούν ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός. Το δώρο να είμαστε γονείς, μητέρες ή πατέρες, και κάθε δώρο έχει οδηγίες χρήσης. Πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Εάν δεν σεβαστούμε τις οδηγίες χρήσης οποιοδήποτε αντικειμένου και του πιο μικρού και ευτελούς, τότε θα έχουμε πρόβλημα, δηλαδή κινδυνεύει το δώρο αυτό να χαλάσει και να μην μπορεί να επιτελέσει το σκοπό του. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τις οδηγίες χρήσης σε κάθε τι. Όταν το δώρο είναι τόσο μεγάλο, που δεν είναι ένα υλικό πράγμα, αλλά είναι μια κλίση, μια αποστολή το να γίνουμε γονείς, ακόμη περισσότερο εκεί πρέπει να γνωρίζουμε τις οδηγίες, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δώρο. Πώς θα είμαστε δηλαδή πατέρες και μητέρες.
Θυμίζω ότι τις οδηγίες χρήσης οποιοδήποτε αντικειμένου τις θέτει ο κατασκευαστής. Δηλαδή δεν τις θέτει ο χρήστης. Δεν λέει ο καθένας, εγώ θα το χρησιμοποιήσω όπως θέλω, διότι τότε δεν σέβεται το ίδιο αυτό το αντικείμενο. Τις οδηγίες χρήσης πατρότητας και μητρότητας, το πώς να είμαστε δηλαδή γονείς, τις θέτει αυτός ο οποίος μας χάρισε αυτό το δώρο. Δηλαδή ο Θεός, ο οποίος μας έχει πλάσει όλους και με στη σοφία του έπλασε τον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρνει στον κόσμο νέες υπάρξεις και να έχει την ευθύνη για αυτές να τις μεγαλώσει. Επομένως πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το δώρο με βάση τις οδηγίες που μας έχει δώσει ο Θεός και όχι απλώς ο καθένας όπως του έρχεται βολικό, γιατί τότε θα πάθει ζημιά το δώρο όπως είπαμε. Πριν προχωρήσω πιο αναλυτικά, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με την ελληνική κοινωνία και γενικότερα τις κοινωνίες που είναι γύρω από τη Μεσόγειο. Όπως ξέρετε υπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί, διάφορες κουλτούρες όπως λένε στους λαούς, που έχουν ομοιότητες και διαφορές. Οι κοινωνίες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο έχουν τις διαφορές τους, αλλά έχουν και ορισμένα κοινά. Και ειδικά για το θέμα μας υπάρχει ένα πολύ έτσι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι κοινωνίες παιδοκεντρικές, δηλαδή είναι προσανατολισμένες στο παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πει ότι στις κοινωνίες αυτές και στην Ελλάδα και σε άλλες, όπως είπα, του μεσογειακού χώρου, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι καταξιώνονται όταν γίνουν γονείς. Μέχρι το σημείο, αν κάποιος δεν μπορέσει να γίνει γονέας, να αισθάνεται ότι δεν αξίζει ως άνθρωπος. Η ντροπή, καμιά φορά και η ενοχή κιόλας, που νιώθουν οι άνθρωποι όταν δεν καταφέρουν να γίνουν γονείς, δεν συγκρίνεται στις κοινωνίες αυτές με άλλες που είναι βόρειες και δυτικές. Και εκείνες οι κοινωνίες, οι βόρειες και οι δυτικές, έχουν τα δικά τους προβλήματα, τα δικά τους ελαττώματα. Αλλά στο θέμα αυτό, ίσως διαφέρουν από εμάς, ότι δεν είναι τόσο πολύ επικεντρωμένες στο να αποκτήσουν παιδί. Δηλαδή, αισθάνονται ότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν σε αυτό, ο γάμος έχει το δικό του σκοπό, ο οποίος εκπληρώνεται. Εκπληρώνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Ή ένα άλλο χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τη διαφορά εκείνων των κοινωνιών, μιλάω για Δυτική Ευρώπη και για Βόρεια Αμερική. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην υιοθεσία. Υιοθετούν παιδιά, και όχι μόνο γονείς που δεν έχουν κάνει δικά τους παιδιά, και γονείς που έχουν αποκτήσει δικά τους φυσικά παιδιά, υιοθετούν. Επιπλέον δε έχουν μια αρκετά μεγάλη ευκολία στο να υιοθετούν και παιδιά από άλλες φυλές. Μπορεί να είναι δηλαδή κινεζάκια, μαυράκια κλπ. Έτσι, και να είναι μαζί με τα δικά τους παιδιά. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας διαφορετικής νοοτροπίας η οποία υπάρχει σε εμάς, η οποία λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε δικά μας φυσικά παιδιά. Αυτό είναι μια πολύ ευγενική επιθυμία, ένας πολύ ευγενικός πόθος. Υπό μια προϋπόθεση, είναι πολύ φυσικό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν αισθανόμαστε αποτυχημένοι όταν δεν αποκτήσουμε παιδιά, ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα. Θα σας πω γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή σε λίγο. Έχει να κάνει με την σημασία που δίνουμε στο γάμο ο καθένας από εμάς. Διότι όταν ο κύριος σκοπός της ζωής μας είναι να αποκτήσουμε παιδιά, τότε όταν έρθουν τα παιδιά, όπως οι περισσότερες οικογένειες, οι περισσότερες ζευγάρια, έρχονται παιδιά. Τότε όταν έρθουν τα παιδιά, κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε κάνει γάμο, ότι είμαστε παντρεμένοι. Και παρατηρείτε το φαινόμενο
να αφοσιωνόμαστε στα παιδιά, πιο πολύ μητέρα, θα πούμε γι' αυτό, να γίνονται το επίκεντρο της ζωής μας και πέρα από την απαραίτητη φροντίδα που τους δίνουμε, δηλαδή τη διατροφή τους, την υγεία τους, τη μόρφωσή τους, την επίβλεψή τους κτλ. Πέρα από τα απαραίτητα, να προσκολόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο που τελικά να ξεχνάμε ότι έχουμε και σύζυγο. Τον σύζυγο ή τη σύζυγο. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε, σας το λέω αυτό επειδή προκύπτει από πείρα δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν γίνουν γονείς ξεχνάνε ότι είναι σύζυγοι. Δεν τους ενδιαφέρει πια. Μιλάς με μερικούς ανθρώπους και αισθάνεσαι ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν να γίνουν γονείς. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να γίνουν γονείς μόνοι τους, έκαναν γάμο για να μπορέσουν να γίνουν γονείς. Και μετά αδιαφορούν για τον σύζυγο ή τη σύζυγο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι παράλογο και είναι και άδικο, διότι γινόμαστε γονείς εξαιτίας του σύζυγου και της σύζυγου. Δηλαδή, χρωστάμε σε αυτούς το ότι είμαστε γονείς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για τον οποίο θα χρειαστεί να προσέξουμε το γάμο μας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα μείνουμε χωρίς παιδιά. Διότι τα παιδιά μας θα φύγουν, θα σπουδάσουν, θα εργαστούν και ενδεχομένως θα μείνουν κάπου αλλού και μπορεί να τυχεί να έχουμε κάποιο παιδί κοντά μας, αλλά πάλι δεν θα μείνει στο ίδιο σπίτι μας ή μπορεί να μην έχουμε κανένα παιδί κοντά μας. Όπως παρατηρείτε τώρα με την πάροδο των χρόνων, υπάρχει μια κινητικότητα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκουν δουλειές μακριά και πολλά ζευγάρια μένουν μόνοι τους πια για την υπόλοιπη ζωή τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουν ξεχάσει ότι είναι γονείς, ότι είναι σύζυγοι, τη στιγμή που θα μείνουν μόνοι τους, εμφανίζεται ένα κενό. Νιώθουν μετέωροι και νιώθουν ότι η ζωή τους δεν έχει πια νόημα. Το νόημά τους είναι να είναι χρήσιμοι στα παιδιά τους. Γι' αυτό και τα θέλουν κοντά τα παιδιά, όχι μόνο για να τα βλέπουν, αλλά για να μπορούν να νιώθουν χρήσιμοι. Το να μείνουν οι δυο τους δεν του λέει τίποτα. Εντάξει, τι έχω να κάνω, δεν έχει νόημα, λέει μου από εδώ και πέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται πολλές φορές η μελαγχολία, η κατάθλιψη των γονέων που έμειναν μόνοι τους. Και δεν σας λέω όταν έμειναν μόνοι τους οριστικά, όχι μόνο τότε που τα παιδιά τους έκαναν οικογένειες και ζουν αλλού, αλλά και ακόμη και όταν τα παιδιά τους φύγουν για φοιτητές, που μπορεί και να επιστρέψουν. Είναι παροδική η απουσία τους. Μπορεί και τότε να έχουμε καταθλίψεις και μελαγχολίες. Για το λόγο αυτό λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο του πώς να είμαστε πατέρες και μητέρες είναι να μην ξεχνάμε ότι προηγουμένως είμαστε σύζυγοι. Διότι εξαιτίας της αγάπης που αναπτύχθηκε στο ζευγάρι, γι' αυτό γίνανε και γονείς. Αυτή η αγάπη πρέπει να μην χαθεί. Και όχι απλώς να μην χαθεί, αλλά να αυξάνεται με τα χρόνια, όλο και περισσότερο. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στο γάμο, όταν ο Χριστός έκανε το νερό κρασί και είπε, το καλό κρασί το άφησες στο τέλος, είπε ο υπεύθυνος εκεί του τραπεζιού στον γαμπρό, που δεν ήξερε τι είχε γίνει. Ακριβώς γιατί, αν παρομοιάσουμε την αγάπη του ζευγαριού με κρασί, θα πρέπει να είναι τέτοια, να ζήσουν έτσι οι σύζυγοι, ώστε όσο περνούν τα χρόνια η αγάπη να γίνεται παθύτερη, το καλό κρασί να είναι για το τέλος. Γονείς όμως, οι οποίοι προσιλώνονται παθολογικά στα παιδιά και τα κάνουν επίκεντρο της ζωής τους, δεν θα έχουν καλό κρασί για το τέλος, μάλλον θα ξυνήσει το κρασί καθώς περνάνε τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, κάθε χαρακτηριστικό της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας, έχει και την καλή του όψη και την αρνητική. Μην θεωρήσετε ότι αυτό το χαρακτηριστικό, ότι είμαστε αφοσιωμένοι στα παιδιά μας, οι Έλληνες γονείς, και θυσιαζόμαστε για τα παιδιά μας, μην θεωρήσετε ότι εγώ το βλέπω μόνο ως αιτία κακών, μόνο ως αρνητικό. Όχι. Έχει και πολλά καλά η σχέση των Ελλήνων γονείων με τα παιδιά τους. Πραγματικά μπορεί κάποιος να
παραβλέψει και την υγεία του και να παραβλέψει τον εαυτό του συνολικότερα για το καλό των παιδιών. Η σύνδεση αυτή δημιουργεί πολύ ισχυρούς δεσμούς. Έχω πει σε άλλες ευκαιρίες δημοσίως ότι εάν η ίδια οικονομική κρίση συνέβαινε σε μια άλλη κοινωνία, όχι την ελληνική, θα είχαμε πολύ περισσότερους φτωχούς ανθρώπους και άστεγους στους δρόμους. Αλλά ήταν τέτοια τόσο ισχυρή η δεσμή της ελληνικής οικογένειας και των συγγενών, έτσι, ώστε μπόρεσε να κρατήσει αρκετούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ανεργία ή οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία. Έχουμε πολλά καλά ως λαός. Θέλω όμως να επισημάνω με αυτά που θα πούμε σήμερα την αρνητική πλευρά αυτού του χαρακτηριστικού μας. Γιατί τα βλέπουμε μέσα στις οικογένειες. Τα βλέπουμε ξεκάθαρα. Ποια είναι η αρνητική πλευρά λοιπόν αυτής της παιδοκεντρικής οικογένειας? Είπαμε ότι ξεχνάμε ότι είμαστε σύζυγοι. Θα προχωρήσω τώρα να την περιγράψω αυτή την αρνητική συνέπεια σε σχέση με τα παιδιά. Τι επιπτώσεις έχει ως προς τα παιδιά? Γιατί αν σας έλεγα μόνο αυτό το πρόβλημα, ότι πάβουμε να είμαστε σύζυγοι, μπορεί κάποιος να μην τους έπειθα. Και μπορεί να λέγανε, εμάς δεν μας νοιάζει, εντάξει, χορτάσαμε ένας τον άλλον, τα παιδιά να είναι καλά. Δεν μας πειράζει εμάς, αν παραμελούμε το γάμο μας. Κάποιοι θα μπορούσαν να σκεφτούν. Θέλω να σας δείξω ότι είναι πρόβλημα για τα παιδιά αυτό. Το να προσκολόμαστε στα παιδιά και να παραμελούμε το γάμο μας. Βλέπουμε πολλές φορές νεαρά ζευγάρια, τα οποία λάμπουν από χαρά, έχουν αγάπη μεταξύ τους, κάνουν όνειρα για τη ζωή, ετοιμάζονται για το γάμο τους. Αυτή η εικόνα διατηρείται συνήθως και λίγους μήνες ή έστω λίγα χρόνια και μετά το γάμο. Αν έχουμε καιρό εμείς ως πνευματικοί ή ως ψυχίατροι, αν έχουμε καιρό να δούμε ένα τέτοιο ζευγάρι, το έχουμε δει δηλαδή λίγο πριν το γάμο και το ξαναδούμε μετά από 5-10 χρόνια που έχουν αποκτήσει 1-2 παιδάκια. Πολύ συχνά, ευτυχώς όχι όλες τις φορές, αλλά πολύ συχνά παρατηρούμε μια διαφορετική εικόνα. Οι γονείς χαμογελάνε λιγότερο από τότε, από παλιά. Η μητέρα έχει γίνει νευρική, θυμώνει. Το λέει, πολλές φορές το λένε στην εξομολόγηση ή όταν έρχονται σε έναν ειδικό για οικογένειες, το λένε, έχω γίνει νευρική, θυμώνω, γκρινιάζω, φωνάζω στα παιδιά, λέει, και δεν το θέλω. Ο πατέρας κάπως αμήχανος ψάχνει το ρόλο του, δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει και πώς να σταθεί μέσα στην οικογένεια. Αρχίζουν να χάνονται τα όρια, τα παιδιά δεν δέχονται όρια, διότι δεν πιάνουν πια φωνές της μητέρας. Όταν φωνάζουν υπερβολικά για τα πάντα, στο τέλος δεν έχουμε αποτέλεσμα και το παιδί δεν μας ακούει. Απ' τη μια έχουμε τους ακουμούς και τις εντάσεις και συγκρούσεις μητέρας και παιδιών και απ' την άλλη έχουμε την υπερβολική προσκόλληση της μητέρας προς κάποιο παιδί. Υπάρχουν παιδιά που κοιμούνται μαζί με τους γονείς τους ή έρχονται τη νύχτα να κοιμηθούν, με τη μαμά κυρίως. Βλέπουμε μετά από 5-10 χρόνια γάμου ο πατέρας έχει πάει να κοιμηθεί αλλού και η μητέρα κοιμάται με κάποια από τα παιδιά. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, η γιαγιά, μάνα του ενός ή του άλλου, έχει ανακατευτεί περισσότερο από όσο χρειάζεται, γιατί είναι πολύτιμη η γιαγιά σε μια οικογένεια, στο να βοηθάει και να προσφέρει κάτι από τη σοφία της. Όμως, έχουμε πρόβλημα όταν αρχίζει να αναμειγνύεται και να χαλάει τη σειρά που έχουν βάλει οι γονείς. Και έχουμε αυτό το σκηνικό, στο οποίο συναντάς, δηλαδή μου είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο, γι' αυτό σου το λέω, συναντάς λοιπόν δύο γονείς οι οποίοι δεν χαμογελάνε πια, η σχέση τους έχει κρυώσει και επικρατεί αυτό το στερεότυπο επαναλαμβανόμενο σε πολλές οικογένειες η κατάσταση αυτή με την ένταση, με τα παιδιά και την έλλειψη όρια. Και σκέφτεσαι ότι εκείνο το όνειρο με το οποίο ξεκίνησε τώρα σαν να έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Τους ρωτάς, είστε ευχαριστημένοι από τη ζωή σας? Σε κοιτάνε και μερικοί βουρκώνουν. Σου ομολογούν και λένε, έχουμε γίνει ρομπότ.
Δουλεύουμε όλη μέρα για να ανταποκριθούμε σε αυτά που πρέπει, δηλαδή το επάγγελμά μας και οι δουλειές του σπιτιού και να φροντίσουμε τα παιδιά στα μαθήματα κτλ. Κτλ. Και το βράδυ πάμε κατευθείαν για ύπνο κατάκοπη, χωρίς να έχουμε ούτε χρόνο να μιλήσουμε μεταξύ μας, να επικοινωνήσουμε, αλλά άδειοι. Ικανοποιημένοι που γίνανε όλα, γιατί κάθε γονέας έχει ένα κατάλογο με πράγματα στο μυαλό του που πρέπει να γίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το βράδυ είναι ικανοποιημένοι ότι τα πέτυχαν όλα αυτά, αλλά είναι άδειοι. Δεν είναι χαρούμενοι. Αυτό θα πει ρομπότ. Είναι λέξη που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι γονείς, κυρίως οι μητέρες. Το ρομπότ κάνει όλες τις δουλειές που θα το αναθέσεις, αλλά δεν έχει συναισθήματα. Δεν μπορεί να χαρεί. Προφανώς, το δώρο αυτό που μας έδωσε ο Θεός δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Ο Θεός δεν σχεδίασε την πατρότητα και τη μητρότητα να λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο που οι άνθρωποι να μην χαίρονται, να μην χαμογελάνε ή να χάνεται η αγάπη μεταξύ τους στο ζευγάρι. Κάτι εμείς δεν κάνουμε καλά. Υπάρχει μια παροιμία, θα την έχετε ακούσει, ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Κάπως δεν χρησιμοποιούμε αυτό το δώρο σωστά. Ποιο είναι λοιπόν το συνηθέστερο λάθος που γίνεται εδώ και καταλήγει στην εικόνα που σας περιέγραψα πριν? Το συνηθέστερο λάθος είναι ότι η μητέρα σε αυτές τις κοινωνίες, τις μεσογειακές, τις παιδοκεντρικές κοινωνίες όπως λέμε, η μητέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει τα παιδιά επάνω της. Φορτώνεται τα παιδιά η μητέρα. Εδώ τώρα μπορεί κάποιες γυναίκες εδώ μητέρες να σκέφτεστε. Εντάξει, το έχουμε κάνει αυτό, αλλά οι άντρες μας δεν ασχολούνται, αυτό το κάναμε. Και θα έχετε δίκιο εν μέρη, διότι βολεύονται οι άντρες, οι πατεράδες, βολευόμαστε στο να μην ασχοληθούμε με τα παιδιά. Από την άλλη, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος πόσο αυτό προέρχεται επειδή οι άντρες βολεύονται, οπότε οι μητέρες καλύπτουν το κενό, ή πόσο προέρχεται επειδή το ξεκινάει η μητέρα αυτό. Και κατόπιν ο άντρας βολεύεται. Ανάλογα με την οικογένεια μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Έχω δει περιπτώσεις ανέλαβε η μητέρα τα παιδιά σε υπερβολικό βαθμό επειδή ο πατέρας έμεινε αμέτωχος. Ίσως είχε το παράδειγμα από το δικό του πατέρα ή από το χαρακτήρα του το έκανε έτσι. Αλλά έχω δει και περιπτώσεις, και ίσως να είναι περισσότερες, που η μητέρα το ξεκίνησε και ο πατέρας πετάχτηκε απ' έξω. Διότι του υπέδειξε έμεσα, δεν του το είπε με λόγια, αλλά του το υπέδειξε έμεσα, κάτσε εκεί, εκεί, στην άκρη, εγώ μπορώ να αναλάβω τα παιδιά καλύτερα. Εσύ δεν θα τα χειριστεί σωστά. Εσύ φωνάζεις και θυμώνεις. Εσύ δεν δίνεις σωστές γνώμες και συμβουλές όπως δίνω εγώ. Και βεβαίως μπορεί να είναι αλήθεια ότι ο πατέρας φωνάζει και θυμώνει. Οι άντρες έχουμε λιγότερη υπομονή από τις γυναίκες. Αλλά πάλι πρέπει να σκεφτούμε μήπως ο πατέρας θυμώνει επειδή πετάχτηκε απ' έξω. Γιατί όταν πετιέσαι απ' έξω και δεν έχεις ενεργό συμμετοχή στο μεγάλο με το παιδιό, τότε αυτό δημιουργεί διάφορα συναισθήματα, δυσαρέσκεια, θυμό. Και αυτό μπορεί να οδηγεί σε ξέσπασμα. Μου έχουν πει αρκετοί άντρες ότι δεν έχει επιρροή ο λόγος μου στα παιδιά μου, επειδή υπερισχύει ο λόγος της μητέρας, η οποία είναι φορές που ακυρώνει το δικό μου λόγο. Και μου έχουν πει επίσης μητέρες, θα αναποφυζόμουν πραγματικά αν ο άντρας μου αναλάμβανε περισσότερα στη σχέση με τα παιδιά. Δεν το θέλω να κάνω τόσα πολλά, αλλά μένω μόνη και αβοήθητη. Πού είναι η αλήθεια? Εξαρτάται από την κάθε οικογένεια. Η αίσθησή μου είναι ότι και οι δύο κάπως συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί? Διότι όσο πιο πίσω πάμε στο παρελθόν, τόσο λιγότερο συμμετείχαν οι άντρες στην ανατροφή των παιδιών, οι πατεράδες. Αν σκεφτείτε τους γονείς σας, αν σκεφτείτε τους παππούδες σας, ήταν δουλειά της μάνας κυρίως. Και επειδή λειτουργούμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό με τα πρότυπα που έχουμε δει, γι' αυτό και λέω ότι πολύ συχνά είναι η μητέρα που το ξεκινάει
αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τονίσω εδώ ότι εν συγκρίση με το πώς ήμασταν μια γενιά πριν και δύο γενιές πριν, έχουν γίνει πολλές αλλαγές και πολλές βελτιώσεις. Δηλαδή τα νέα ζευγάρια δεν επαναλαμβάνουν ακριβώς αυτό που είδαν με τους γονείς τους. Προσπαθούν. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα, οι νέοι γονείς, διαβάζουν, ακούν εκπομπές, παρακολουθούν, ρωτάνε, προβληματίζονται δηλαδή, και σήμερα στην εποχή μας έχουμε αρκετό διάλογο μεταξύ των γονέων και αρκετό διάλογο των γονέων με τα παιδιά τους. Όχι όμως σε τόση έκταση όσο θα το χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Είμαστε καλύτερα σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά απέχουμε πολύ ακόμη από το να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει, που έχουν ανάγκη τα παιδιά σήμερα. Διότι εκεί που καταλήγαμε, αυτό θυμάστε ήταν ο σκοπός να πούμε, ότι το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς εξίσου. Θέλει ίσες αποστάσεις από τους γονείς του. Δεν μπορεί ο ένας γονέας να είναι μακριά και ο άλλος να είναι πολύ κοντά. Εάν αυτό το χαρτί το πάρετε και το βάλετε στον απέναντι τοίχο, δεν μπορείτε να διαβάσετε τι γράφει. Αλλά εάν το βάλετε εδώ, πάλι δεν μπορείτε να διαβάσετε τι γράφει. Για να καταλάβετε τι γράφει, πρέπει να έχει μια ορισμένη απόσταση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο γονέας που είναι μακριά από το έργο ανατροφής των παιδιών του, δεν τα γνωρίζει τα παιδιά του. Είναι καταδικασμένος να μην τα γνωρίζει. Ζει στην άγνοια, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Ο γονέας που έχει τα παιδιά σφιχτά στην αγκαλιά του και έχει προσκοληθεί πάνω τους, πάλι δεν γνωρίζει τα παιδιά του. Αυτός έχει την εντύπωση ότι γνωρίζει. Έχει την ψευδέστηση ότι τα γνωρίζει επειδή είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν τα γνωρίζει όμως, όπως με το χαρτί που σας έδειξα. Χρειάζεται μια ορισμένη απόσταση από τα παιδιά για να τα γνωρίζουν ως προσωπικότητες. Δηλαδή χρειάζεται να λειτουργεί ο γάμος μας σωστά και τότε γνωρίζουμε τα παιδιά μας καλύτερα. Πώς γίνεται αυτό, περίεργο, κι όμως ισχύει. Γονείς που τα πάνε καλά μεταξύ τους καλλιεργούν το γάμο τους, βαθύνουν τη σχέση τους, δίνουν χρόνο για να είναι ο ένας με τον άλλο και κάνουν την αγάπη τους να αυξάνει με τα χρόνια, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους και είναι πιο αποτελεσματικοί με τα παιδιά τους. Παρά οι γονείς της περίπτωσης που σας περιέγραψα πριν. Ο πατέρας στην άκρη, λόγω της απόστασης, και η μητέρα συνέχεια με τα παιδιά και συνέχεια μέσα στην κρίνη με τα παιδιά. Συνέχεια πάνω από τα παιδιά και μη αποτελεσματική. Παρά μόνο φωνές και πίκρα στο τέλος, πίκρα. Το βράδυ όταν τελειώνει η μέρα. Γιατί δεν έχει υπάρξει αυτή η σωστή απόσταση που δημιουργεί την όμορφη σχέση. Όπου θα γελάσεις με το παιδί σου, θα κουβεντιάσεις διάφορα θέματα, θα παίξεις μαζί του, θα χαρεί ο ένας την παρουσία του άλλου. Ώστε όταν πάμε το βράδυ να κοιμηθούμε, να αισθανόμαστε αυθόρμητα ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για τα παιδιά μας και για τον σύζυγο ή τη σύζυγο. Όχι ευγνωμοσύνη που θα βγαίνει από τη λογική. Α, ναι, πρέπει να είμαι ευγνώμων. Σωστά. Υγιείς είμαστε, δεν έχουμε προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, χρήματα έχουμε για να ζούμε. Άλλοι δεν έχουν παιδιά. Όχι, δεν θέλουμε ευγνωμοσύνη με επιχειρήματα να σκεφτούμε τις ευλογίες που έχουμε. Θα μπορούσαμε και εμείς τις έχουμε. Όχι μέσα από τη λογική, αλλά ευγνωμοσύνη που να αναβλύζει αυθόρμητα επειδή η σχέση με τα παιδιά μας και η σχέση με το σύζυγο ή τη σύζυγο λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που είναι πηγή χαράς. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει η οικογένεια να μην είναι παιδοκεντρική. Πρέπει να μην είναι το νόημα της ζωής μας στα παιδιά. Πρέπει να μην προσκολόμαστε στα παιδιά για να καλύψουμε δικές μας ανάγκες. Γιατί κακά τα ψέματα, δικές μας ανάγκες καλύπτουμε. Όταν έχουμε το παιδί μας να το διαβάζουμε στα μαθήματα κάθε μέρα, μέχρι να βγάλει το γυμνάσιο στο λύκειο, μπορεί να σταματάμε γιατί δεν τα ξέρουμε για τα μαθήματα του λυκείου. Αλλιώς θα συνεχίζουμε. Και όταν έχοντας τρία παιδιά έχουμε βγάλει τρεις φορές το δημοτικό και τρεις φορές το γυμνάσιο, αυτό είναι από δικούς μας λόγους. Δεν είναι από ανάγκες του παιδιού. Ή όταν κρατάμε το παιδί μας να κοιμάται κοντά μας. Ο καθένας και κάθε μια ας βρει τους λόγους. Είναι υπερπροστασία. Είναι ότι θέλει να αποφύγει το σύντροφο. Διάφορα. Πάντως, δεν είναι ανάγκη του παιδιού. Άλλωστε το βλέπετε, δεν είναι τυχαίο
ότι παιδιά που κοιμούνται με τους γονείς τους είναι πιο συχνά τα παιδιά εκείνα που όταν θα πάνε στον υπηαγωγείο ή στο δημοτικό δεν προσαρμόζονται εύκολα. Και κλαίνε και έρχονται και κάνουν παράπονα, δεν με παίζει κανένα παιδί και είναι μόνο τους στο διάλειμμα. Άμα πάρετε τα παιδιά που λένε αυτά, τα πιο πολλά παιδιά είναι που κοιμούνται με τους γονείς τους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι ακριβώς έχουν προσχωρηθεί και αυτά στους γονείς. Δηλαδή έκανε την αρχή ο γονέας, το παιδί το μετέφρασε αυτό. Γιατί με παίρνει να κοιμάμαι μαζί και δεν κοιμάμαι στο δωμάτιό. Κάποιο λόγο θα έχει. Άρα ο κόσμος είναι γεμάτος απειλές. Αρχίζει η ανασφάλεια. Δίνει μια ερμηνεία το παιδί με το μυαλό του. Οπότε δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον έξω κόσμο. Γιατί ο έξω κόσμος για το παιδί είναι το σχολείο. Η κοινότητα, η σχολική. Κάνει το άγχος αποχωρισμού που λέμε. Έτσι ονομάζει. Μερικές φορές όλο αυτό που σας περιέγραψα λοιπόν εμφανίζεται ξεκάθαρα και στο λόγο των γονέων, στα λόγια τους. Δεν θα πω, θα αναφέρω την περίπτωση που μου είχε πει ένας ιερέας που τα χάσε όταν άκουσε από μια γυναίκα η οποία μητέρα δύο παιδιών, η οποία χώρισε και του είπε τόσο ομά και κοινικά. Του λέει, εντάξει, τώρα τα έχω δύο παιδιά που ήθελα. Τώρα δεν με νοιάζει αυτό. Μπορώ να χωρίσω. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτό είναι σπάνια μπορεί να ακουστεί τόσο ομά. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν περισσότεροι που το σκέφτονται, αλλά δεν το λένε. Θα πω για το άλλο όμως, στα λόγια που λέω, για τα λόγια του γονέα. Κάθομαι με δύο γονείς και μιλώ. Πολύ συχνό φαινόμενο. Όταν παίρνω το ιστορικό για το παιδί τους. Γιατί είμαι ψυχιατρός παιδιών και φίλων. Και ακούω λοιπόν τη μητέρα πιο πολύ, αλλά το έχουν πει και πατεράδες, ο γιος μου, η κόρη μου, καθώς μου διηγούνται. Και είναι δίπλα, ο άντρας, η γυναίκα τους. Και λέει, ο γιος μου, η κόρη μου. Λέει πολλά αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό λέει πολλά. Και σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές. Θυμάστε που η Παναγία με τον Ιωσήφ επιστρέφοντας από το Ιεροσόλυμα έχασαν τον Χριστό που ήταν 12 ετών και είχε παραμείνει στο Ιεροσόλυμα στο ναό και δίδασκε τους στόχους. Γύρισαν πίσω, τον βρήκαν εκεί, όλο αγωνία. Και του λέει η Παναγία, παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό. Ο πατέρας σου κι εγώ σε ψάχναμε. Η Παναγία ήταν η μόνη η οποία είχε δικαίωμα να πει ο γιος μου. Δεν είχε πατέρα ο Χριστός. Ήταν η μόνη γυναίκα που είχε δικαίωμα να το πει αυτό. Και δεν το είπε. Ο πατέρας σου κι εγώ. Γιατί κοινωνικά πατέρας ήταν ο Ιωσήφ για τον κόσμο. Καταλαβαίνετε πως έχει περάσει μέσα μας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μας βγαίνει στα λόγια. Και φανερώνει τι πραγματικά πιστεύουμε και τι νιώθουμε. Ένα άλλο αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι ότι στο σχολείο για να ενημερωθούν από τους δασκάλους και τους καθηγητές πάνε πιο πολύ οι μανάδες. Δεν πάνε οι πατεράδες. Επίσης, πολλές φορές οι πατεράδες μαθαίνουν τελευταίοι σημαντικά θέματα γύρω από το παιδί τους. Έχω περιπτώσεις υπόψη μου που έμπλεξε ένας έφηβος, ας πούμε, με ουσίες, με ναρκωτικά, το είχε μάθει η μάνα, το ήξεραν τα αδέρφια και δεν το ήξερε ο πατέρας, το μάθει τελευταίο του. Το οποίο έχει ευθύνη και ο πατέρας σε αυτό. Κάτι έκανε και αυτός για να είναι τόσο απόμακρο. Ίσως όμως να έχει μια ευθύνη και η μητέρα, η οποία έκανε αυτό που σας περιέγραψα, δηλαδή τον κράτησε μακριά, γιατί εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα. Αυτή είναι η νοοτροπία πολλών μητέρων. Εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα. Και αφού σηκώνει στην πλάτη της τα παιδιά, ας πούμε, η μητέρα, κάποια στιγμή που δεν αντέχει άλλο, διότι αυτό είναι αφύσικο, δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος να λειτουργεί ο άνθρωπος, ενώ μια μητέρα, καλά αν μείνει χωρίς άντρα, αλλά όταν έχει σύζυγο να σηκώνει αυτή όλα τα θέματα των παιδιών επάνω της, όταν λοιπόν φτάσει, επειδή είναι αφύσικο αυτό, να κουραστεί, τότε τι κάνει, καλεί τον πατέρα να επιβάλλει την τάξη. Γυρίζει ο πατέρας στο σπίτι και του λέει, με σκάσανε αυτό, κλπ. Και ο πατέρας
ανταποκρίνεται στο ρόλο που περιμένει η μητέρα να ανταποκριθεί. Μπορεί να το έχει δει και από τον πατέρα του, βέβαια. Το να βάλει τις φωνές ή να δώσει και ένα χέρι ξύλο. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι αυτό η αποστολή του πατέρα. Είναι κάτι το πολύ αντιφατικό αυτό, λοιπόν. Αναλαμβάνει τα παιδιά επάνω της και μετά καλεί κάποιον να κάνει τον κακό για να επιβάλλει την τάξη. Και δεν είναι αυτό, είναι απολύτως απαράδεκτο και το βόλεμα του πατέρα σε αυτό. Δεν ανακατεύτηκε με τα παιδιά του ποτέ, δεν κάνει διάλογο μαζί του, δεν μιλάει χαλαρά, όμορφα, παρά μόνο είναι για να επιβάλλει την τάξη και ουσιαστικά να αυξήσει το χάσμα. Άμα μόνο φωνές και τιμωρίες είναι κανείς, αυξάνει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και τα παιδιά του. Θέλω να κάνω και μια ειδικότερη αναφορά στα αγόρια και θα τελειώσουμε σε λίγο. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει όταν ένα αγόρι δένεται υπερβολικά με τη μητέρα του, δηλαδή η μητέρα δένεται πρώτα, αυτή κάνει την αρχή, είπαμε, και μετά δένεται για το παιδί. Καθώς μεγαλώνει το αγόρι μου και στην εφηβεία αρχίζει να, ξέρετε όπως όλη η εφηβή, να ζητάει την ανεξαρτησία του και να θέλει να νιώσει ότι έχει κάποια αξία. Καθώς εκεί στην εφηβεία συνειδητοποιεί ότι είναι εξαρτημένο από τη μητέρα του ψυχολογικά, αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ταπεινωτικό. Νιώθει ταπεινωμένος ένας έφηβος αγόρι όταν κατά βάθος αισθάνεται ότι είναι εξαρτημένος από τη μητέρα του. Και για να το ξεπεράσει αυτό αρχίζει να γίνεται βίαιος και σκληρός. Αν έχετε παρατηρήσει, όσο πιο κολλημένο ήταν ένα παιδί με τους γονείς του πριν, με τη μητέρα κυρίως, τόσο πιο πολύ φασαρία θα κάνει στην εφηβεία. Συγκρούσεις, εντάσεις, επιθετικότητα, βρίσιμο, σε σημείο να λένε κάποιοι γονείς, με μισεί το παιδί μου γιατί φέρεται έτσι. Όχι, δεν το μισεί καθόλου τη μητέρα του. Αλλά φέρεται έτσι διότι ο θυμός και η επιθετικότητα είναι ο μόνος τρόπος για να πάρει απόσταση. Να πετύχει αυτή την ανεξαρτησία για την οποία υπάρχει και η εφηβεία. Η εφηβεία γι' αυτό υπάρχει. Να γίνει κάποιος ψυχολογικά ανεξάρτητος από τους γονείς του, δηλαδή, για να μπορεί να ζήσει στην κοινωνία χωρίς τους γονείς. Λοιπόν, για να κάνει αυτό το ξεκόλλημα πρέπει να βάλει δύναμη. Και αυτό το κάνει με τις βρισιές, την επιθετικότητα κτλ. Λοιπόν, αυτό όμως στα αγόρια αυτά παραμένει πια σαν τάση, σαν συνήθεια, πως στο μυαλό του το να είσαι άντρας ταυτίζεται με τον ταϊλίκι, με το να φωνάζεις, να χτυπάς τη γροθιά στο τραπέζι, να επιβάλλεσαι. Αυτό σημαίνει ανδρισμός για αυτούς τους άντρες. Και στην πραγματικότητα αυτό οφείλεται στο ότι έχουν αμφιβολίες για τον ανδρισμό τους. Δηλαδή ένα αγόρι το οποίο ήταν παθολογικά προσκυλημένο στη μητέρα του, μεγαλώνοντας θα έχει αμφιβολίες για τον ανδρισμό του. Αυτό το μοτίβο υπάρχει στις μεσογειακές κοινωνίες. Δηλαδή να είναι ο άλλος 30, 40 και 50 ετών, άντρας δυναμικός εξωτερικά και να είναι παθολογικά προσκολλημένος στη μητέρα του. Να μην μπορεί να αποχωριστεί, όχι να αποχωριστεί, να μην μπορεί να έχει διαφορετική άποψη ή να στενοχωρήσει τη μητέρα του σε κάτι, αν ζητάει κάτι παράλογο. Ξέρετε, στην Ελλάδα πάρα πολλά διαζύγια και συγκρούσεις μεταξύ συζύγων οφείλονται στην παθολογική προσκόλληση που έχουν οι γονείς από τους γονείς τους. Λοιπόν, αυτό με τους άντρες ειδικά σημαίνει μειωμένη αίσθηση ανδρισμού, αμφιβολίες για τον ανδρισμό τους. Και το έχουν φτιάξει στο μυαλό τους ότι ανδρισμός είναι να φωνάζεις, να βρίζεις, να επιβάλλεσαι και μερικοί το πήγανε και πιο ακραία, να χτυπάς. Κάποιοι τύποι, ξέρετε, οι οποίοι έχουν συμβεί τέτοια, είδανε ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων έξω, ας πούμε, και τους πλακώσαν στο ξύλο. Τα ακούτε τις ειδήσεις στην Αθήνα. Μετανάστες ήτανε, σκούρους, μαύρους, πλακώσαν στο ξύλο. Γιατί αυτοί είναι άντρες και Έλληνες και δεν ανέχονται τέτοια φαινόμενα. Το τι είναι, στην πραγματικότητα είναι μια καρικατούρα, μια γελιογραφία του άντρα. Ο άντρας δεν γίνεται όταν δίνει ξύλο, δεν είναι αυτό που κάνει τον άντρα. Όπως χαρακτηριστικό αυτής της καρικατούρας είναι το περίφημο «οι άντρες δεν κλαίνε, συγκρατούν τα δάκρυά τους, καταπιέζονται, τα συναισθήματα είναι για τις γυναίκες».
άλλο παραμύθι με το οποίο μεγαλώνουν μερικά αγόρια. Τα συναισθήματα δεν τα εκδηλώνουμε, είναι για τις γυναίκες που είναι αδύναμες. Όλα αυτά είναι φαινόμενα, οι αποτελέσματα του φαινομένου εκείνου που η μητέρα κυριαρχεί στη ζωή αυτού του άντρα. Είτε το θέλει η ίδια να κυριαρχεί, είτε μπορεί να είναι κυριαρχικός τύπος, μπορεί να μην είναι γυναίκα. Κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ο άντρας είναι προσκολλημένος σε αυτήν υπερβολικά. Και μετά αυτοί οι άντρες δεν μπορούν να γίνουν τρυφεροί. Δεν μπορούν να δείξουν αισθήματα στη γυναίκα τους. Ή τρυφεροί με τα παιδιά τους. Παρεξηγήσεις δηλαδή γύρω από το τι είναι άντρας, τι είναι γυναίκα. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα κρίκης στην αλυσίδα αυτού που σας περιγράφω, όταν δηλαδή πατρότητα και μητρότητα δεν λειτουργούν ισότιμα και με συνεργασία και με χαρά και ευγνωμοσύνη, αλλά και λειτουργούν άνισα εντελώς, το οποίο καταλήγει στο τέλος σε αγκαρία. Αγκαρία και για τους δύο γονείς. Άρα, για σε αυτό το φαινόμενο είχα σημειώσει ότι ο άντρας έχει το άγχος μην του πάρει η γυναίκα από τον αέρα κτλ. Και διάφορα. Λοιπόν, καταλήγουμε σε συμπέρασμα για να γίνει και η συζήτηση μετά που θα έχει οπωσδήποτε ερωτήματα. Τι ζητάμε, τι θέλουμε, προς τα πού να κατευθυνθούμε. Πρώτον, να επανέλθει η συζυγία και ο γάμος στην τιμή και την αξία την οποία δικαιούται. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Ξέρετε, αν ρωτήσετε 100 ηλικιωμένους, μια έρευνα να κάνει, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τι θα πούν. Παντρεύονται για να κάνουν οικογένεια, δηλαδή εννοούν παιδιά, να βγάλουν καλούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αυτά πιστεύουν οι ηλικιωμένοι περισσότεροι. Αν ρωτήσετε 100 εικοσάριδες, 15χρονους, 20χρονους, 25χρονους, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, γιατί παντρεύονται, θα σας απαντήσουν για να βρουν έναν άνθρωπο που τους αγαπάει και τους καταλαβαίνει. Και να είναι μαζί, να στηρίζονται. Τέλος. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι επικεντρώνουν ο σκοπός της οικογένειας του γάμου, δηλαδή είναι τα παιδιά. Για τους νέους ο σκοπός του γάμου είναι το ζευγάρι. Λοιπόν, οι νέοι, σας πληροφορώ, είναι πιο κοντά στο μήνυμα της Εκκλησίας από τους ηλικιωμένους. Γιατί? Πάρτε την ακολουθία του γάμου. Αυτή που ψάλλουμε στο μυστήριο του γάμου. Αυτή δεν είναι τωρινή η ακολουθία. Είναι γραμμένη από τα Βυζαντινά χρόνια. Θα δείτε να έχει άπειρες περιπτώσεις που μιλάει για αγάπη μεταξύ του ζευγαριού. Άπειρες φορές μιλάει για την αγάπη του ζευγαριού. Και είναι ζήτημα αν μιλάει 2-3 φορές για τα παιδιά. Και τη γράψανε άνθρωποι εκείνης της εποχής, της παραδοσιακής κοινωνίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι το μήνυμα της Εκκλησίας μας είναι αυτό, να ξαναδώσουμε στο γάμο την αξία που του αρμόζει, που είναι μεγάλο μυστήριο, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι όταν ο γάμος πάει καλά, θα πάει καλά η πατρότητα και η μητρότητα. Και μεταξύ μας, πολύ λιγότερο κόπος θα χρειαστεί από τους γονείς να καταβάλουν με τα παιδιά τους όταν ο γάμος πηγαίνει καλά. Πιο λίγα λόγια θα χρειάζονται να πούν και θα πιάνουν τόπο τα λόγια τους περισσότερο. Όταν ο γάμος δεν πάει καλά, συνέχεια θα μιλάμε από το πρωί στο βράδυ και από το ένα αυτοί θα μπαίνουν και από το άλλο θα βγαίνουν. Πρώτος στόχος είναι αυτός λοιπόν. Και δεύτερος στόχος είναι το πώς είμαστε πατέρες και το πώς είμαστε μητέρες, η πατρότητα και η μητρότητα, να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν την εκτίμηση του άλλου συντρόφου. Να εξηγήσω τι είπα. Θέλουμε ο πατέρας να είναι πατέρας με ένα τέτοιο τρόπο που να τον βλέπει η γυναίκα του και να τον αγαπάει περισσότερο, βλέποντας τον πώς είναι πατέρας. Και η μητέρα να είναι μητέρα με τέτοιο τρόπο που να τη βλέπει ο άντρας της και να την αγαπάει περισσότερο, εκτιμώντας το πώς είναι μητέρα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να βοηθήσει το ζευγάρι πάνω απ' όλα θα αναλάβει το έργο αυτό, τον αλλάξει, αλλά
για να έχουμε ένα σωστό πατέρα, πρέπει να τον βοηθήσουν η γυναίκα του και οι γονείς του. Και για να έχω μια σωστή μητέρα, πρέπει να τη βοηθήσουν ο άντρας της και οι γονείς της. Αλλά κύριο στο ζευγάρι, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από τους γονείς του ζευγαριού, είναι σε μια ηλικία που δεν αλλάζουν οι άνθρωποι εύκολα, έχουν τις νοοτροπίες τους. Αν βοηθήσουν, καλά. Αν δεν βοηθήσουν, είναι δική μας ευθύνη να προχωρήσουμε σωστά. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από, από τα λάθη τους. Αυτά σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να μην σας έχω μπερδέψει περισσότερο. Ό,τι υπάρχει θα το προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε. Ό,τι ερωτήσεις και αντιρρήσεις αν υπάρχουν πάνω σε αυτά. Γιατί σίγουρα θίξαμε θέματα που είναι στη καθημερινότητά σας και φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε κάτι εδώ να πείτε. Για να δούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Κοιτάξτε, σαν παιδιά τα αγόρια και τα κορίτσια δεν έχουν τα αγόρια περισσότερη τάση να εξαρτηθούν από τη μητέρα, από τα κορίτσια. Όχι. Υπάρχουν ορισμένα παιδιά τα οποία εξ αρχής είναι λίγο πιο ανεξάρτητα. Θα έχετε δει ακόμη και νύπια που είναι 3-4 ετών και έχουν μια τάση να είναι ανεξάρτητα. Αλλά αυτό ισχύει το ίδιο για αγόρια και κορίτσια. Δεν είναι τα αγόρια περισσότερο. Κάτι συμβαίνει και οι μητέρες είναι που το ενεργοποιούν αυτό πιο πολύ στα αγόρια. Δένονται περισσότερο με τα αγόρια. Τώρα αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, ενδιαφέρον. Γιατί συμβαίνει αυτό, Βαρύ? Ναι. Α, ναι. Σωστό. Ναι. Μια ιδέα θα ήταν, διότι καταρχήν, όταν είναι μικρά τα παιδιά, υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος κόρης-πατέρα. Δηλαδή, μπορεί η κόρη να είναι συμπάθεια του πατέρα, ας πούμε έτσι. Αυτός είναι ένας λόγος που καμιά φορά κρατάει ισορροπίες και δεν κολλάει η κόρη στην μητέρα. Το οποίο με τα αγόρια ίσως δεν συμβαίνει τόσο. Θα το σκεφτούμε. Πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Γιατί γίνεται πιο πολύ. Να σου πω κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Ίσως δεν γίνεται πιο πολύ με τα αγόρια. Δεν είναι ότι από τα παιδιά που είναι προσκολλημένα στη μητέρα τα αγόρια είναι πιο πολλά από τα κορίτσια. Όχι. Τι περιέγραψα εγώ? Περιέγραψα όταν τα αγόρια προσκολληθούν στη μητέρα, ποιες είναι οι συνέπειες με τα αγόρια. Δεν είναι πιο πολλά, μπορεί να είναι τα ίδια, αλλά οι συνέπειες μπορεί να είναι λίγο πιο σοβαρές. Γιατί το αγόρι μετά, μεγαλώντας, αρχίζει να αμφιβάλλει για τον αντρισμό του και μετά υιοθετεί αυτά τα εξωτερικά. Αυτό είναι μια μάσκα. Η αγριάδα είναι μια μάσκα, ένα προσωπείο που υιοθετεί ο άντρας για να νιώθει ότι είναι άντρας και δεν απειλείται από τη γυναίκα. Ένα άλλο χέρι είδα κάπου, μάλιστα. Νομίζω ότι επικεντρωθήκαμε λίγο στη ζωή του ζευγαριού, αλλά το είδαμε λίγο αποσφυρωμένο από το κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή κάπου η πραγμάτωση του ανθρώπου δεν έρχεται μόνο μέσα στο γάμο, αλλά έχει σχέση και με τις... το εξωτερικό περιβάλλον. Ναι. Νομίζω πρέπει να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά, ότι πραγματώνει το άνθρωπος και από τις σχέσεις που έχει εκτός γάμου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία του μέσα με το έξω. Είναι πολύ σωστό αυτό. Η οικογένεια είναι ένα κύτταρο που ανήκει ευρύτερα στην κοινωνία. Δεν θέλησα να μείνω σε αυτό, θέλησα να επικεντρωθώ κυρίως στο γάμο, γιατί έχω καταλάβει ότι εκεί βρίσκεται κυρίως το λάθος, δηλαδή η μεγάλη παραμέληση είναι στο γάμο που γίνεται. Όμως έχετε δίκιο με ποια έννοια, ότι πότε το βλέπουμε αυτό? Βλέπουμε οικογένειες να είναι κλεισμένες μέσα στο κάστρο τους, οχυρωμένες, για να μην έχουν επαφή ευρύτερα με την κοινωνία. Γιατί? Διότι επικρατεί εκεί μια ιδεολογία μέσα στην οικογένεια αυτή, η οποία λέει,
Και έτσι γαλουγούνται τα παιδιά. Εδώ το πληρώνουν τα παιδιά πάλι. Ότι μόνο εμείς μέσα στην οικογένεια θέλουμε το καλό. Όλοι οι άλλοι απ' έξω δεν εμπιστεύεσαι κανέναν. Παιδί που μεγαλώνει με αυτές τις συνθήκες και δεν θα μπορέσει να γίνει ανεξάρτητο από τους γονείς του ψυχολογικά, αλλά και θα δυσκολευτεί στο γάμο του, θα δυσκολευτεί να βρει σύντροφο. Έτσι. Και γενικότερα έχουμε και άλλα φαινόμενα ψυχοπαθολογικά μέσα στο γάμο. Πράγματι, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, το όριο εκείνο που η οικογένεια ανοίγεται προς την κοινωνία, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο που να χάσει και την προσωπικότητα της οικογένειας, έτσι, και να μπαίνει ο καθένας από την κοινωνία μέσα και να λέει ό,τι θέλει. Εκεί πρέπει να βρεθεί. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά απλώς έδωσα προτεραιότητα στο άλλο γιατί το θεωρώ το σημείο κλειδί. Είναι αυτό από το οποίο πρέπει να αρχίσουν και να γίνει κέρια δουλειά. Και να σας πω κάτι. Εάν ο γάμος πάει καλά, δεν θα κάνει και αυτό το λάθος. Να αποκοπεί και από την κοινωνία. Μάλιστα. Μήπως θα έπρεπε να δούμε και μια άλλη διάσταση στην σύγχρονη ελληνική οικογένεια συγκριτικά με τα χρόνια πριν το 1975-80 και μετά το 1975-80 που η γυναίκα πλέον στα πέσει της ισότητας των δύο φύλων βγήκε στην αγορά εργασίας και πλέον δεν είναι τόσο πολύ άμεση η σχέση. Όταν δεν πάρουμε δύο γονείς εργάζονται, δύσκολο τα παιδιά να έχουν την άμεση να έχουν κοντά τους γονείς, αν δεν έχουν συμπαθούντες στις γενιάδες. Άρα όμως είναι μια μητέρα που κοντά στους σπίτι, επειδή δεν εργάζεται ή επειδή έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, ασφαλώς και θα προσπαθούν στην μητέρα. Αν συμβαίνει το αντίστοιχο με τον πατέρα, θα προσπαθούν στον πατέρα. Μήπως πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση και να δούμε εδώ ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα και της μητέρας, όταν είναι και η ιδέα εργαζόμενη. Κοιτάξτε, έχω μια επιφύλαξη να δω ως πρόβλημα το ότι η μητέρα εργάζεται. Θα σας πω γιατί. Πρώτον, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το φαινόμενο η μητέρα να έχει αναλάβει τα παιδιά πάνω της και να έχει παραγωνίσει τον πατέρα, το βλέπουμε και σε εργαζόμενες μητέρες. Μια χαρά το βλέπω. Δεύτερον, διότι το φαινόμενο η μητέρα να μην εργάζεται συνέβαινε στην Ελλάδα για ένα μικρό διάστημα ουσιαστικά. Δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, του 20ου αιώνα. Μετά τον πόλεμο, μέχρι τα τέλη του αιώνα. Αν πάμε πιο παλιά στην παραδοσιακή κοινωνία και μετά βάλτε όσους αιώνες θέλετε πίσω, το ίδιο είναι, θα δούμε τη μητέρα να εργάζεται σκληρά στα χωράφια, στα αγροτικά κυρίως. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ πολλές φορές και πριν ξημερώσει, σηκωνόταν. Η γυναίκα ήταν πάντα εργαζόμενη ουσιαστικά. Ένα μικρό διάστημα στην αστική κοινωνία έγινε αυτό, να μην εργάζεται και μετά ξαναμπήκε με άλλη μορφή. Επομένως δεν θα έλεγα ότι μπαίνει ο χρόνος στη μέση, εκτός εάν η εργασία της μητέρας όπως πάει να γίνει στον ιδιωτικό τομέα σε κάποιες περιπτώσεις, αν γίνει τόσο μακράς διαρκείας, που δεν αφήνει καθόλου χρόνο να δει τα παιδιά της, έτσι. Μια γυναίκα που έρχεται στο σπίτι 7 και 8 η ώρα το βράδυ, αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει εξαπλωθεί αυτό τόσο πολύ όμως ακόμη. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι μετράει η ποιότητα του χρόνου που είμαστε με τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε όλη μέρα με τα παιδιά, οι γονείς που είναι άνεργοι, είναι όλη μέρα με τα παιδιά και μπορεί η σχέση τους να μην είναι καθόλου καλή. Μπορεί να είναι εργαζόμενοι οι γονείς, να τα βλέπουν λίγο τα παιδιά και να είναι άριστη η σχέση που έχουμε. Γιατί είναι η ποιότητα που μετράει, όχι το πόσο χρόνο θα δώσω. Αρκεί να μην είναι υπερβολική η απουσία από το σπίτι, γιατί και να ασχοληθούν τα παιδιά απαιτεί κάποιο λίγο χρόνο. Έτσι. Το να πολλές φορές μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία επικοινωνίας ωραίας γονέων και παιδιών είναι και την ώρα που κάνουν δουλειές οι γονείς. Δηλαδή, έχω δει τέτοιες περιπτώσεις. Η μητέρα κάνει τη δουλειά στην κουζίνα και έχει μια υπέροχη συζήτηση με την κόρη της την ώρα εκείνη. Είτε τη βοηθάει, είτε κάνει τα μαθήματά της, είτε απλώς μιλάει. Πάει για ψώνια ο πατέρας, η μητέρα παίρνει το ένα παιδί μαζί και πιάνει το κουβέντα, χαλαρά κτλ. Και έρχονται πάρα πολύ ωραία σε επικοινωνία. Και βρίσκουν και λίγο χρόνο πριν κοιμηθούν τα παιδιά να καθίσουν λίγο δίπλα στο κρεβάτι, να τα ακούσουν, τι έχουν να πούν από τη μέρα που πέρασε κτλ.
Νομίζω είναι καθαρά θέμα πώς το έχουμε τακτοποιήσει μέσα μας. Τι προτεραιότητες δίνουμε εμείς μέσα μας. Τα υπόλοιπα βρίσκονται κατόπιν. Όταν υπάρχει καλή θέληση, βρίσκονται τα πράγματα. Ο δρόμος. Άλλες σκέψεις, άλλα ερωτήματα. Μην φύγετε ξεκοπλακωμένοι. Το αντίθετο, ήθελα να σας περάσω ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι στο χέρι μας είναι να ανατραπούν όλα αυτά τα προβλήματα. Διότι, προσοχή, δεν σας πρότεινα κάποια λύση η οποία για να γίνει χρειάζονται θυσίες. Δεν σας είπα θυσιαστείτε εσείς για να είναι τα παιδιά σας καλά. Το αντίθετο, σας πρότεινα κάτι το οποίο δείχνει ότι μέσα στην οικογένεια κερδίζουν όλοι. Στην οικογένεια ό,τι βοηθάει έναν βοηθάει όλους. Και ό,τι βλάπτει έναν βλάπτει όλους. Καταλάβατε, είμαστε όλοι κερδισμένοι αν προσέξουμε αυτά τα σημεία. Μάλιστα. Είπατε ότι τα παιδιά δεν έχουν όρια. Πώς μπαίνει το όριο στο παιδί, πώς το παιδί μαθαίνει ότι άμα περάσει με κόκκινο θα τρακάρει. Με ποιο τρόπο. Του λες τη μία φορά με το λόγο, με τον καλό, μία, δύο, τρεις, 23. Και δεν γίνεται τίποτα. Και καταλήγεις μετά, θα τραβήξεις και λίγο αυτή και λίγο μαλλί και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να γίνει γύρω και κάτι. Πώς μπαίνει το όριο. Ναι. Καταρχήν, πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις που θα αφήσουμε το παιδί να πάθει για να μάθει. Όταν αυτό που θα πάθει δεν είναι κάτι το σοβαρό, έτσι. Ένας τρόπος είναι αυτός, από την ίδια την πράξη. Άλλος τρόπος είναι το να εξηγούμε το γιατί. Είναι εκπληκτικό, αλλά πάρα πολλές εντολές των γονέων, οι απαγορεύσεις των γονέων, δεν έχουν το γιατί. Δεν εξηγούν ένα σκεπτικό. Και σήμερα, επειδή τα παιδιά αναπτύσσονται πιο νωρίς διαμητικά από παλιότερα, ακόμα και ενήπια να είναι, θέλουν να ακούσουν το γιατί, μια εξήγηση. Αυτό λοιπόν ικανοποιεί τα παιδιά το να ακούσουν την εξήγηση και μπορεί να συμμορφωθούν. Τρίτο, παίζει ρόλο η διατύπωση. Δηλαδή, σε ένα παιδί, κυρίως νήπιο ή έφηβο, γιατί η νηπιακή ηλικία 3 με 6 μοιάζει με την εφηβεία, έχει κάτι κοινό, την αντιδραστικότητα. Αν σε ένα παιδί πεις μην κάνεις αυτό που είναι σε αυτή την ηλικία, το οποίο θα είναι το κάνει. Αλλά εάν του εξηγηθεί με λόγια ότι ξέρεις αυτό το θέμα, πώς να πούμε, ίσως να είναι καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Καμιά φορά όταν δεν προσέξουμε σε αυτό το ζήτημα γίνεται αυτό. Όταν γίνει με έναν τρόπο ήπιο που έχει μέσα τη συζήτηση, δηλαδή δεν μπαίνει σαν κάθετη εντολή και απαγόρευση, αλλά μέσα από συζήτηση, το παιδί το προσλαμβάνει καλύτερα. Προσέξτε, δεν έχει σημασία αυτά τα οποία λέμε αν είναι σωστά. Έχει σημασία και πώς τα λέμε. Εάν σας προσφέρουν το πιο αγαπημένο σας φαγητό, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας φαγητό, και σας το προσφέρουν σε μια εφημερίδα πεταμένο μέσα, δεν μπορείτε να το φάτε. Παίζει ρόλο το σερβίρισμα. Και υπάρχουν γονείς οι οποίοι τις εντολές στα παιδιά τους τις δίνουν με τέτοιο τρόπο που είναι σαν να κουρντίζουν το παιδί να πει όχι. Δηλαδή το φέρουν έτοιμο στο πιάτο. Να πει όχι. Γιατί δεν διατυπώνονται σωστά. Επεσήμανα τρία σημεία που άμα τα προσέξουν, τα όρια μπαίνουν πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, σε όλα τα παιδιά μου θα υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα υπακούσουν σε κάτι. Αυτό είναι γνωστό. Εκεί παραμένουμε σταθεροί, εάν πρέπει να παραμείνουμε σε. Προσέξτε. Αν πρέπει να μπει αυτό το όριο. Γιατί πολλές φορές οι γονείς λένε και μερικά όχι και απαγορεύσεις από συνήθεια, επειδή πήραμε φόρα. Δηλαδή δεν είναι όλα για όχι και για απαγορεύσεις. Εάν πρέπει να υπάρξει μια απαγόρευση ή μια εντολή, τότε θα παραμείνουμε αμετακίνητοι. Και θα υπάρχουν συνέπειες αν το παιδί την παραβεί. Έτσι. Αλλά είναι φορές που δεν είναι ανάγκη να κάτι. Δηλαδή, από συνήθεια λέμε όχι στα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να καθίσουν οι γονείς ιδιαιτέρως να τα βρουν μεταξύ τους τι απαγορεύουν και τι επιτρέπουν, να έχουν κοινή γραμμή, να μην διαφέρουν σε τίποτα πατέρας και μάνα, σε τίποτα, αλλά να έχουν κοινή γραμμή που θα την έχουν αποφασίσει με ηρεμία από πριν μόνοι τους. Έτσι. Να μην έχουν συναισθηματική ωριμότητα με την έννοια ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τίποτα που δεν έχετε έτσι όπως το θέλουν, βιώνοντας το σαν ματέωση. Και αυτό το συνδυάσει με το γεγονός ότι πολλοί νέοι γονείς
που είναι 30 χρόνια, που εγώ είμαι ήδη 50, έχω δει ότι εκχωρούν στα παιδιά το έλεγχο της δίστασης της κοινωνικής ζωής και έχουν ένα πολύ απλό παράδειγμα που τα προσφορούν τα πασά μου, κούκλα μου, δηλαδή κάποια έτσι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αφήνουμε ενεργεί ότι το παιδί είναι αυτό που έχει το έλεγχο, είναι αυτό που είναι. Και ύστερα όμως προσπαθεί μαθαίως να διαχειριστεί το πλαίσιο, γιατί αυτό είναι η δασκάλα, είναι η τάξη, φταίνε όλοι οι άλλοι, αλλά δεν φταίνει το παιδί και ο γονιός. Και είναι ένα φαύλο κύκλο, μετά να βιώνονται αμφότερα και το παιδί και το γονιό από βοηθεύσει. Πρέπει να μπορεί να τη βοηθήσει να καταλάβει ποιο είναι ο στόχο. Ο στόχο δεν είναι σαν να παίρνει 10 σε όλα, να είναι άριστο σε όλα, να είναι το τέλειο παιδί. Αλλά να είναι ευτυχισμένο παιδί. Να νιώσει καλά για το που είναι. Δεν ξέρουν τα παιδιά τι συγκριτήρια, τι δυνατότητέ του. Δεν ξέρουν τι ωραία πράγματα είναι κανένα να κάνουν. Γιατί αυτή είναι εστιασμένα μόνο σε μία κατεύθυνση, σε επιτυχία. Παρακαλώ πολύ, πρέπει να διακόπτετε όποτε θέλετε, Σεβανιώτη, διότι έχετε και εμπειρία παιδαγωγική επίσης. Υπήρξε εκπαιδευτικό. Απλά ήθελα να πω και να πω μετά και κάποια άλλα, αλλά πάνω σε αυτό, επειδή να το τονίσω. Είπε ο πατήρ Βασίλειος ότι η κοινωνία σήμερα είναι φεδοκεντρική. Σε πολύ παλαιότερες εποχές δεν ισχύει αυτό. Ένα παιδάκι τονιόταν, η μάνα και ο πατέρας δούλαν στα χωράφια. Θα το φάσκω να θυμάστε, έμενε σε μια γωνία στο σπίτι παραπημένο, όταν έκλαιγε θα νοιαζόντουσαν να το ταΐσουν και αυτό το παιδάκι όταν θα γινόταν ενός δύο ετών έπρεπε να αρχίσει να παλεύει να αποκτήσει δικαιώματα μέσα στο σπίτι. Οπότε μάθαινε από μικρό να αγωνίζεται. Σήμερα, τις τελευταίες δεκαετίες γεννιέται ένα παιδί και θα πέσουν πάνω του γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Λέτε και ήρθε στο σπίτι του βασιλιάς. Θυμηθείτε παλιότερα, οι μεγάλοι. Ποιος ήταν στο σπίτι του αφεντικό? Ήταν ο παππούς. Ο παππούς έφερε να κόψει το ψωμί. Το ψωμί ήταν ιερό πράγμα. Η καλύτερη μερίδα φαγητού πήγαινε στον παππού. Σήμερα ο παππούς πήγε στα γεροκομεία και ο άνθρωπος του σπιτιού είναι το μωρό. Μην κλάψει το παιδί. Μην πει κάτι το παιδί, ό,τι θέλει το παιδί πρέπει να το έχει. Και συγχρόνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές δεν μεγαλώνουν τα εγγόνια τους όπως μεγάλουν τα παιδιά τους και κάνουν κακό στα παιδιά, στα εγγόνια μάλλον, και να πω και στα παιδιά τους, γιατί δημιουργούν αυτά που είπε ο πατήρ Βασίλειος, προβλήματα στα ζευγάρια. Και έρχονται να κάνουν όλα τα χαρτίρια των παιδιών. Και αυτό το παιδάκι τώρα στην ηλικία των 6 ετών πάει στο σχολείο. Έχει την απέτηση να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος της δασκάλας, του δασκάλου και των υπολείπων παιδιών. Αυτό δεν γίνεται όμως γιατί όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο, την ίδια απέτηση. Και δυστυχώς τώρα, προσέξτε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο οι γονείς δεν το καταλαβαίνετε. Το παιδαγωγικό μας σύστημα, εδώ και κάποιες δεκαετίες προσαρμόστηκε σε αυτή τη διαδικασία και είναι παιδοκεντρικό. Είπε κάτι ο πατήρ Βασίλειος πριν για το δώρο, για τις οδηγίες χρήσεως, τις βάζει ο κατασκευαστής. Δεν τις βάζει αυτός που χειρίζεται το εργαλείο, το δώρο. Σήμερα φτάσαμε να βάζουμε τα παιδιά να ρυθμίσουν το ποια θα είναι η διδακτική και η παιδαγωγική διαδικασία. Με τα 15 μελή και με όλα τα σχετικά και με τις εκλογές ακόμη και στο δημοτικό. Τα παιδιά να αποφασίζουν τι θα γίνει. Τα παιδιά σήμερα έχουν φοβερή γνώση και θα σας πω κάτι που το διάβασα και εγώ δεν είναι δικό μου. Που λέει ο Έλιοντ. Λέει ότι η γνώση καταστρέφει τη σοφία και η πληροφόρηση καταστρέφει τη γνώση. Σήμερα τα παιδιά έχουν πληροφόρηση τεράστια. Εμείς μπροστά τους στην ηλικία τη δική τους ήμασταν χαζά, δεν ξέραμε τίποτα και όλα στα παιδιά που μεγαλώσαμε. Αλλά όμως είχαμε εμπειρία ζωής. Η μάνα μας μπορούσε να μας αφήσει στο σπίτι 8-9 ετών και να κάνουν δουλειές και να φύγει. Σήμερα είναι αδιανόητο. Και καθώς έχει γίνει παιδοκεντρική όλη η διαδικασία, αυτό δίνει δικαιώματα σε εσάς τους γονείς, μια και είμαστε στο σχολείο να το πούμε. Παρεμβαίνετε
ξεπερνάτε τα όρια και κάνετε ζημιά και εμποδίζετε τη δουλειά των εκπαιδευτικών. Θα σας το πω έτσι απροκάλυπτα, έχουμε πάρα πολλά τέτοια μηνύματα και εδώ και αλλού παρεμβαίνετε μέσα στην τάξη και απαιτείτε από τους δασκάλους πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να απαιτείτε. Όχι τα ζητάτε, όχι τα παρακαλείτε, αλλά απαιτείτε. Και δεν κάνετε καλό στα παιδιά σας. Γιατί περνάτε ένα μήνυμα ότι ό,τι να μου πει ο δάσκαλος ή εγώ έχω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, από κούλι. Έτσι, αυτή η ψευδέστηση όμως, η οποία μπορεί για κάποια χρόνια να είναι υλοποιήσιμη, μεγαλώνοντας το παιδί δεν γίνεται, αλλά όμως το παιδί έχει μάθει να του βάζει σε πλάτες άλλου. Και κάνετε ζημιά στην όλη διαδικασία. Σας έχω πει και θα το πω τώρα, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχετε ακούσει. Η συμπεριφορά ενός πατέρα όταν είμαι δάσκαλος. Ερχόταν κάθε πρωί αυτός ο γονιός είναι αυτός που είχε το δίπλωμα ερασιτεχνίας για το ΕΛΕ διαφυγής που βάζω στον πύρακα πνεύματος. Ο γιος του έχει τελειώσει πολυτεχνείο το παιδί, ήταν πανέξυπνος. Κάποιος θα έπρεπε ακούσει. Ερχόταν το πρωί ο πατέρας και με έπαιρνε ιδιαίτερο στην προσευχή πριν μετά και μου λέει σήμερα, χτες μάλλον συζητήσαμε στο σπίτι αυτό το θέμα. Εγώ δεν μπορούσα να ξέρω τα πάντα, αλλά δεν μπορούσα να ξέρω τα πάντα, κυρίως θέματα φυσικής, ηλεκτρισμού, μηχανικής και τέτοια. Μου έλεγε, με ρώτησε αυτό και απάντησε αν και ζητούσε συγγνώμη άνθρωπος. Το παιδί κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας είπα, είχε να ρωτήσω κάτι, ναι. Εκτός ήρης και εκτός θέματος. Αυτό έκανα εγώ και έτσι από το κεφάλι μου, δεν ήξερα, αλλά ο πατέρας με είχε ενημερώσει. Και έλεγε, η απάντηση είναι αυτή. Το έκανα το παιδί 3-4 φορές, του πέρασε το μήνυμα ότι ο δάσκαλος του ξέρει, δεν ξαναρώτησε τίποτα. Προσέξτε τώρα να δείτε, πολλοί γονείς κάνουν το τελείως αντίθετο. Ρώτα το να δούμε, ξέρει, και τι πετυχαίνουν. Τονίζουν την εμπιστοσύνη του παιδιού στο δάσκαλο. Ο άνθρωπος αυτός, αυτό το παιδί, θα σας πω το εξής, ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 20 κάτι ετών. Του είχε και αδυναμία, άλλο θέμα αυτό. Το παιδί αυτό τώρα είναι 37 ετών, όποτε θα χρειαστεί κάτι θα με πάρει τηλέφωνο να με πει στην γνώμη μου. Γιατί ο πατέρας του ελέγχεσε την εμπιστοσύνη του δάσκαλου, γιατί είναι ιερέας, δεν έχει, ποτέ δεν έχει εξομολογηθεί. Μην νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια σχέση πνευματική. Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη που ενέπνευσε ο πατέρα. Σήμερα αυτό δεν γίνεται. Κλονίζετε την εμπιστοσύνη των παιδιών σα στου δασκάλου και θέλετε τα παιδιά σα να εμπιστεύονται μόνο του γονεί, εσά. Και αυτό είναι μεγάλο λάθο. Και πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώ και οι δάσκαλοι σηκώνουν μεγάλο φορτίο. Και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς πολλές φορές σαν κληρικοί, το ότι δεν θέλω να σας τραγωρίσουμε, να μην σας πληγώσουμε, να μην σας παρατηρήσουμε, το ίδιο και οι δάσκαλοι να φανούν καλοί μπροστά στα μάτια σας και δυστυχώς το πρόβλημα δεν το αγγίζουμε, δεν το διορθώνουμε, το αφήνουμε να διορθώνεται και παρατηρούμε μετά τα τεράστια προβλήματα των παιδιών στην ηλικία της εφηβείας. Και όταν μεγαλώνουν, του πάει το παιδί φαντάρος ο γιος και η μάνα πάει στη σκοπιά να του πάρει το φαγητό. Γίνονται αυτά έτσι. Και τόσα άλλα δείχνουν αυτή την αρρωστημένη σχέση. Τέλος πάντων, θέλω να πω και άλλα, δεν θέλω, είναι δύο καυστικά που θέλω να τα πω σαν αυτό εδώ. Συγγνώμη, Βασίλη. Είναι να προσθέσουμε και το ότι όπως το έχω ακούσει από αρκετούς πρωτοετής φοιτητές, καμιά φορά μου συνεχίζεται και στο δεύτερο έτος και στο τρίτο, όπου ρωτάω πόσο συχνά επικοινωνείς με τη μητέρα σου στο τηλέφωνο. Τρεις φορές τη μέρα, τέσσερις. Χαρακάκι, τι λες τρεις φορές τη μέρα και τέσσερις. Και μερικούς τους πιέζω δηλαδή, λέω από εδώ και πέρα κάθε δεύτερη μέρα. Μία φορά κάθε δύο μέρες. Και τους έχω πει κιόλας και να μην το απαντάνε πολλές φορές. Δηλαδή, τέλος πάντων, η ουσία είναι να κλείσουμε ως προς την ερώτηση της κυρίας ότι όχι μόνο στην πρώτη δημοτικού, αλλά και σε όλες τις φάσεις και στην εφηβεία
Σήμερα τα παιδιά αναπτύσσονται διανοητικά πολύ περισσότερο από το παρελθόν και συναισθηματικά είναι πιο πίσω. Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη διανοητική και την συναισθηματική ωριμότητα. Έτσι. Αυτό δεν, κάτι γνώμη, δεν το κάνουν εκφράσεις του τύπου κούκλα μας. Δεν είμαι εναντίον αυτής της έκφρασης. Το κασάμο δεν θα μου άρεσε επειδή παραπέμπει σε άλλα. Αλλά δεν είναι τόσο τα λόγια που θα πούμε, όσο η νοοτροπία η οποία περνάει και φαίνεται και την αναπνέει το παιδί, ας πούμε, έτσι. Αυτό, μήπως στενοχωρήσει κανείς το παιδί μου πάνω απ' όλα. Μισθώ κάποιος που δεν έχει μιλήσει ως τώρα. Ναι, ναι, μάλιστα. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί που όταν δεν του πεις ότι ναι, όντως έχεις κάνει καλύτερη ζωγραφιά, ναι, όντως είσαι πολύ καλή στο μαλέτο, πώς μπορούμε να το κάνουμε να σταθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν και άλλο παιδάκι πρώτο, καλείς εκκλησί και τις στενοχωριές, ας πούμε. Εγώ συγκεκριμένα με το πώς γίνεται, αν δεν της πει ο δάσκαλος, ο μαλέτο, μπράβο, είσαι πολύ καλή, ένα πρώτη, γυρίζει στο σπίτι και λέει, νομίζω πως δεν θέλω να ξαναπάω. Και έχει άγχος, όλο το βράδυ ξυπνάει, κλαίει. Ναι, δεν θα πούμε ποτέ έχεις κάνει την καλύτερη ζωγραφιά. Δεν θα πούμε σε μια επίδειξη παραδοσιακών χωρών εσύ χόρεψες καλύτερα από όλους. Γιατί να το βάζουμε συγκριτικά αυτό. Θα πούμε ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία ζωγραφιά, αλλά μπορούν να υπάρχουν και άλλες θαυμάσιες ζωγραφιές. Διαφορετικές. Δηλαδή, όσο μπορούμε, θα καλλιεργούμε αυτή την εικόνα τη μη ανταγωνιστική. Εδώ πρέπει να παραδεχτούμε κιόλας ότι δεν είναι μόνο οι γονείς που καλλιεργούν τον ανταγωνισμό, είναι και η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία το καλλιεργεί αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ένας βαθμός για την προσπάθεια του παιδιού. Τι προσπάθεια κάνει. Είναι μόνο για το αποτέλεσμα, την απόδοση. Λοιπόν, επίσης, αν το παιδί μας αντιδρά έτσι, θα εξετάσουμε μήπως έχει χαρακτηριστικά τελειομανίας. Η τελειομανία τι είναι. Δεν είναι η προσπάθεια να κάνεις πάντα το καλύτερο, αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να γίνεται από όλους μας. Ό,τι κάνουμε να είναι στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Αλλά τελειομανία είναι αν δεν το καταφέρεις αυτό να υποφέρεις. Αν δεν καταφέρεις να φτάσεις στο επίπεδο που έχεις βάλει στόχο να υποφέρεις. Αυτό είναι τελειομανία. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε γενικότερα γιατί είναι σημάδι αυστηρή συνείδηση. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν αυστηρή συνείδηση, ενοχοποιούνται εύκολα. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Ένα άλλο χέρι και μάλιστα. Η προσκόλληση, να σταθούμε λίγο και στο αντίθετο, δηλαδή πώς τελικά διαμορφώνεται ο χαρακτήρας ενός ενήλικα όταν έχει ζήσει με απομακρυσμένο έναν από τους δύο γονείς. Πέρα από το πλασεντό, αυτό το αυτονόητο, ότι δηλαδή έχει χάσει ευκαιρία για μια σχέση εμπιστοσύνης, ένα συνοδοιπόρο. Είχα ακούσει, ας πούμε, ότι απομακρυσμένος πατέρας σημαίνει παιδί δειλό στη ζωή. Όχι, θα πρότεινα να μην δεχόμαστε εύκολα τέτοια στερεότυπα ότι αυτό φέρνει εκείνο. Δεν συμβαίνει διότι και τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους, έχουν τεράστιες διαφορές οι χαρακτήρες, αλλά και το ίδιο γεγονός, δηλαδή μια απώλεια ενός γονέα, είναι πολύ διαφορετικό το πλαίσιο από παιδί σε παιδί, με τους υπόλοιπους που μένουν και βοηθάνε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο στερεότυπα. Εκείνο, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας απαντήσω με δύο λέξεις ότι πώς επηρεάζεται ένα παιδί αν δεν έχει έναν από τους γονείς. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν παιδιά που έχασαν νωρίς ένα από τους γονείς, είτε από θάνατο είτε από διαζύγιο που δεν επανεμφανίστηκε, ο πατέρας δεν έδωσε σημάδια ζωής. Αλλά εξελίχθηκαν πολύ καλά επειδή ο άλλος γονέας πάτησε ιερά στα πόδια του και κράτησε τις σωστές αποστάσεις. Εγώ σαν ψυχολογικά απομακρυσμένος. Ναι, και ψυχολογικά απομακρυσμένος. Ναι, ναι, το ίδιο πράγμα ισχύει. Δηλαδή, μπορεί να είναι αδιάφορος ένας γονέας, να μην έχει με το παιδί του επικοινωνία, αλλά το παιδί να εξελιχθεί σωστά επειδή ο άλλος γονέας πάτησε ιερά στα πόδια του, κράτησε τη σωστή απόσταση. Δεν κόλλησε με το παιδί. Παίζουν ρόλο αν εμφανίστηκαν και άλλα πρόσωπα συγγενικά ή φιλικά τα οποία λειτουργήσαν ως πρότυπα και δημιούργησαν ουσιαστική σχέση. Έτσι. Δεν είναι κάτι
απόλυτο. Μην πανικοβαλόμαστε αν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Εδώ έχουμε φαινόμενα που είναι ο πατέρας μέσα στο σπίτι, αλλά είναι τόσα... θα ακούσει τόσα το παιδί εις βάρος του πατέρα του, από τη μάνα και από τους γονείς της μάνας, ώστε, ας πούμε, τον έχει τον πατέρα και τελικά καταστρέφεται. Έχει σημασία δηλαδή το πώς στεκόμαστε, δεν είναι τα γεγονότα από μόνα τους τα οποία κάνουν ζημιά στον άνθρωπο. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Το ξαναλέω. Δεν είναι τα γεγονότα που θα συμβούν, αλλά είναι το είδος των σχέσεων. Το είδος των σχέσεων μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις πολύ δύσκολες και να βοηθήσει κάποιον να εξελιχθεί πολύ φυσιολογικά. Μάλιστα. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο θέμα που επιλέξατε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τους διαπληκτισμούς του ζευγαριού. Έως τώρα ξέραμε ή είχα ακούσει ότι το ζευγάρι δεν πρέπει να τσακώνεται, για υγιείς τσακωμούς μιλάμε, μπροστά στο παιδί. Διάβασα πρόσφατα όμως ότι είναι καλό να τσακώνεται το ζευγάρι μπροστά στο παιδί για να δει το παιδί ότι μετά όλα είναι φυσιολογικά, το περιβάλλον του είναι φυσιολογικό. Αν είναι φυσιολογικό μετά. Ναι, ότι συνεχίζει να είναι μέσα στο σπίτι, ότι δεν έχει κάποιο αντίκτυπο στη σωματική του ακαιρεότητα. Γιατί αν ήσταρα στο σχολείο ακούσει τσακωμόδιο παιδιών ή από το δάσκαλο να φωνάξει, ταράζεται. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι ούτε καλό ούτε κακό να τσακώνονται οι γονείς μπροστά στα παιδιά. Γιατί όλα εξαρτώνται από την ποιότητα του τσακωμού. Υπάρχουν τσακωμοί οι οποίοι δεν ζημιώνουν τα παιδιά και υπάρχουν τσακωμοί καταστροφικοί. Επίσης, εντάξει, ισχύει γενικά ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεννοούμαστε ήρεμα και όχι με εντάσεις και φωνές. Εάν όμως συμβεί αυτό, γι' αυτό είπα τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, εάν συμβεί αυτό και πραγματικά αποκατασταθεί η σχέση των γονέων ομαλά, το παιδί έχει πάρει και ένα παράδειγμα εμπειρικό του πώς αποκαθίστανται οι σχέσεις μετά από μια ρήξη. Πώς ζητάει ο ένας συγγνώμη από τον άλλον. Ότι η αγάπη υπερισχύει και τα απέναντι σε όλα. Έχει ανάγκη το παιδί να το δει αυτό. Αλλά δεν θα φτιάξουμε ένα τσακωμοσκόπημα για να δει το παιδί τη συμφιλίωση μετά. Και μιλάω για πραγματική συμφιλίωση, διότι υπάρχουν ψεύτικες συμφιλιώσεις επίσης. Υπάρχει το παιχνίδι που παίζουν μερικοί γονείς για να δείξουν ότι όλα είναι καλά. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Και αυτό ίσως είναι αυτό που λέμε ότι υποτιμούμε τα παιδιά μας. Νομίζουμε ότι τα παιδιά μας καταλαβαίνουν όσο τους λέμε με λόγια. Τα παιδιά μας, όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, έχει μεγαλύτερη ασυνείδητη επικοινωνία, όπως λέμε. Δηλαδή, επικοινωνία που δεν φαίνεται, χωρίς λόγια, συλλαμβάνει πράγματα περισσότερο από όσο είναι μεγάλη. Λοιπόν, θα σας πω παραδείγματα που έχω ακούσει από παιδιά. Αγόρι Δευτέρας Δημοτικού. Είναι Οκτώβρης, έχει ένα μήνα σχολείο αρχίσει δηλαδή. Το ρωτάνε οι γονείς του, πώς είναι η καινούργια σου δασκάλα. Λέει, καλή είναι, αλλά όχι σαν την περσινή. Τι εννοείς? Μόνο να μάθει ενδιαφερόμαστε, ενδιαφέρεται. Μόνο να μάθουμε ενδιαφέρεται. Η περσινή δασκάλα νοιαζόταν και για μας. Αυτό είναι διάγνωση από ένα 7χρονο. Άλλο παράδειγμα, με παιδί δημοτικού πάλι, λίγο μεγαλύτερο, πώς καταλαβαίνει τους γονείς του. Να ακούτε διαγνώσεις από τα παιδιά για τους γονείς τους. Η μητέρα μου έχει πάρα πολύ άγχος, ας πούμε. Αν της πω εντάξει μαμά, θα το κάνω, ας πούμε, όπως θέλεις κλπ, τότε ησυχάζει. Και εγώ μπορεί να μην το εννοώ μέσα μου. Και ο μαμά, το είχα ψευδό, δηλαδή, ή ο πατέρας μου σκέφτεται έτσι, ή μεταξύ τους, τώρα δεν θυμάμαι παράδειγμα που μου έχει πει παιδί, για τη σχέση των γονέων μεταξύ τους. Δηλαδή τα παιδιά συλλαμβάνουν πάρα πολλά. Και αυτό δεν είναι για να αγχωθούμε που λέω τώρα, ίσα ίσα. Είναι να το αξιοποιήσουμε για καλό. Γιατί? Διότι θα χρειαστεί να αποκτήσουμε πιο βαθιά σχέση με τα παιδιά μας. Εμείς μιλάμε με τα παιδιά μας από μια απόσταση. Ότι λέμε εμείς και τα παιδιά ακούνε. Είναι όπως εγώ τώρα νιώθω πολύ πιο ψηλά από εσάς και νιώθω άβολα.
πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά, λίγο πιο ζωντανά. Και το παιδί θα συλλάβει τι νιώθουμε και τι θέλουμε να του περάσουμε. Και τότε θα φτιάξουμε μια σχέση πολύ πιο καλά εδρεωμένη, που θα πατάει γερά αστική. Δεν θα βασίζεται απλώς σε εντολές. Του λέω και δεν μ' ακούει. Όταν ακούω αυτό το πράγμα, του μιλάω και δεν μ' ακούει. Αυτό δείχνει ήδη μια απόσταση. Ότι το παιδί πρέπει να προσλάβει το περιεχόμενο των λόγων, δηλαδή είναι σαν να δίνουμε βάρος μόνο στις λέξεις. Να προσλάβει τις λέξεις και να τις εφαρμόσει. Μα μπορεί εγώ, αυτό που ζω μέσα μου ως χαρακτήρας, ως άνθρωπος, να είναι εντελώς αντίθετο από τις λέξεις που του είπα. Μπορεί να του δώσω μια συμβουλή την οποία εγώ δεν τηρώ ως άνθρωπος σε άλλα πλαίσια. Γι' αυτό βλέπετε να επιμένω σε μια βαθύτερη ψυχική επαφή με τα παιδιά μας. Αν την εφαρμόσετε από μικρή, θα χαρείτε την εφηβεία τους. Δηλαδή, ο λόγος που στην εφηβεία έχουμε πολλές δυσκολίες είναι ότι δεν αναπτύξαμε νωρίτερα ουσιαστική σχέση με τα παιδιά μας. Και πάμε για πρώτη φορά να κάνουμε διάλογο στην εφηβεία, όπου πια είναι σχεδόν αργά. Αν αναπτύξετε σχέση ουσιαστική από νωρίς, δεν θα κουραστείτε πολύ στην εφηβεία. Έχοντας μια υπηρεσία στην εκπαίδευση αρκετά χρόνια, και αν θέλουμε να μιλήσουμε για ισορροπία στην οικογένεια, για ρόλους και πάνω απ' όλα για όρια, νομίζω ένας εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτό που καταλαβαίνει από την πρώτη επαφή με τα παιδιά, είναι σε ποιο σπίτι μπαίνει η κατσαρόλα μεσημεριανή στη φωτιά και σε ποιο σπίτι στρώνεται τραπέζι το μεσημέρι για να φάει η οικογένεια όλοι μαζί, με δεδομένο ότι εκεί πιστεύω ότι είναι ο βασικός παράγοντας της επικοινωνίας, ο ρόλος της επικοινωνίας που θα πρέπει να έχει η οικογένεια. Το μεσημεριανό τραπέζι, νομίζω, όποιο είναι στην οικογένεια, είναι εν κατακλείδη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικογένεια. Το μεσημεριανό τραπέζι είναι σπουδαίο. Και η ώρα λίγο πριν τον ύπνο του παιδιού είναι σπουδαία. Και άλλες ευκαιρίες που θα ξεκλέψουμε μέσα στη μέρα είναι σπουδαίες. Όλες. Δηλαδή, όποιος έχει θέσει τις σωστές προτεραιότητες, αυτός θα βρει τον χρόνο, θα τα αξιοποιήσει όλα για καλό, για αυτόν τον σκοπό. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το θέμα. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει καθόλου καλές επιδόσεις αυτό. Σε έρευνα του 2012, δεν γνωρίζω νεότερη έρευνα συγκριτική, η ελληνική νεολαία ήταν τέταρτη στον κόσμο σε εθισμό από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μάλιστα είναι πρώτη στην Ευρώπη, χειρότερη από όλες τις χώρες, διότι οι τρεις πρώτες χώρες παγκοσμίως είναι στην Άπο Ανατολή. Αυτό, υπάρχουν πολλές αιτίες γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι κάποιες από τις αιτίες είναι ότι στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε. Κοινωνίες που έχουν αναπτύξει το διάβασμα δεν παραδόθηκαν στην οθόνη ανεφόρο. Αλλά όταν δεν έχει συνηθίσει να διαβάζει το παιδί εξωσχολικά, μετά παίρνοντας οθόνη στα χέρια του, αυτό το μαγικό κόσμο της οθόνης, κινητό, τάμπλετ, όλα αυτά, θα χαθεί εκεί μέσα. Διότι είναι πιο φανταχτερός κόσμος. Υπόσχεται άμεση ικανοποίηση. Να, ένας λόγος που τα παιδιά δυσκολεύονται στις ματαιώσεις, να τους πεις όχι, είναι νομίζω και το διαδίκτυο, η οθόνη γενικότερα, διότι εκπαιδεύονται από πολύ μικρά, όταν κάτι δεν τους αρέσει, το επόμενο δευτερόλεπτο να πάνε σε κάτι άλλο. Από την ώρα που τον ήπιο θα αρχίσει να κάνει ζάπινγκ στην τηλεόραση, μέχρι το πώς θα χειριστεί το τάμπλετ, εκπαιδεύεται στο να μην μένει σε κάτι το οποίο δεν του προκαλεί το ενδιαφέρον. Αλλά η μάθηση χρειάζεται αυτοπιθαρχία. Πρέπει να ζοριστείς για να αφοσιωθείς σε κάτι κτλ. Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που όλο θα διωγγώνεται από εδώ και πέρα και χρειάζεται πολλά να δείξει. Α, είπα για αιτίες. Μία αιτία είναι αυτή, μία δεύτερη αιτία είναι το άγχος που έχουν πολλά παιδιά. Η χρήση με την οθόνη
ανακουφίζει από το άγχος και τους μεγάλους. Δέστε τι γίνεται με την τηλεόραση στη γενιά της μέσης ηλικίας και των ηλικιωμένων, που δεν ασχολούμαστε πολύ με διαδίκτυο. Αν η τηλεόραση σε ένα σπίτι κλείσει για μια εβδομάδα, οι πιο δυστυχισμένοι θα είναι οι ηλικιωμένοι και μετέπειτα οι γονείς. Τα παιδιά δεν τα πειράξει αυτό. Αλλά έχουμε πολλούς εθισμούς, εξαρτήσεις από τη τηλεόραση σε ηλικίες μεγαλύτερες. Λοιπόν, ηρεμεί κανείς από το άγχος. Χρειάζεται μια γενικότερη στρατηγική, δηλαδή πώς το σχολείο και η οικογένεια θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν ότι η ζωή έχει πράγματα που είναι πιο ευχάριστα από την οθόνη. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα τώρα, γιατί πρέπει να τα περνάμε τάχη. Νομίζω να έχει έρθει πίσω η κυρία. Ναι. Επειδή μιλήσαμε για πατρότητα και μητρότητα μέσα στο γάμο, πολλές φορές λοιπόν, μιλήσατε και για διαδίκτυο. Όταν λοιπόν οι τάσεις φτάνουν στο αποκόρυφο, στις μεγάλες χωρίς, τι γίνεται τότε με την μητρότητα? Δηλαδή, πώς θα εξασφαλιστεί η συναισθηματική ισορροπία του παιδιού όταν ζει με τον ένα από δύο γονείς? Σωστό, που εκεί δεν έχει εφαρμογή του θέμα του γάμου που είπε. Ναι, βέβαια. Καταρχήν, σε περίπτωση διαζυγίου θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε όσο περισσότερο περνάει το χέρι μας ότι δεν θα είναι ένα διαζύγιο εκρηκτικό και επεισοδιακό. Έτσι, με φωνές, βρισιές και βιοπραγίες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε όσο περνάει από το χέρι μας ότι δεν θα ακούει το παιδί από τον άλλο γονέα και τους γονείς του κατηγορίες για τον άλλο γονέα. Και τρίτον, θα προσπαθήσουν οι γονείς να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ τους για τα θέματα του παιδιού. Έτσι. Αυτά είναι τα τρία. Αν προσεχθούν αυτά, το παιδί δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά από το διαζύγιο, ίσως και καθόλου. Το πρόβλημα είναι όταν τα προσέχει ο ένας από τους δύο και δεν τα προσέχει ο άλλος. Και είναι πολύ δύσκολο, είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε λύσει, ούτε οι επιστήμονες μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα σε αυτό, διότι υπάρχουν και άνθρωποι κακής πίστεως, δηλαδή, κακοπιστίας, ας πούμε, οι οποίοι συνεχίζουν να δηλητηριάζουν την ψυχή του παιδιού. Αλλά δεν είναι ότι κάθε διαζύγιο είναι καταστροφικό, το παιδί δεν ισχύει. Μάλιστα. Πώς χειριζόμαστε το παιδί μας όταν υπάρχει σύγκρουση των πιστεύων της υποκριτικών μας με τον πιστεύω του δασκάλου, του καθηγητού? Για παράδειγμα, γυρίζει το παιδί από το σχολείο και μας λέει «Ξέρεις, σήμερα ο ηθολόγος του τάδε σχολείου μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε κόλαση ούτε παράδεισος». Εγώ τι θα πω εκείνη τη στιγμή στο παιδί? Για να μην υποβιβάσω και το δάσκαλο το θολόγο στα μάτια του παιδιού μου, αλλά και να μην του περάσει και το μήνυμα, ξέρεις, δεν υπάρχει ούτε κόλαση ούτε παράδεισος. Πώς θα το χειριστώ? Όχι και οποιοδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλη ατάκα. Καλά, αυτό είναι σπάνιο για θεολόγο, αλλά αν προκύψει... Όχι, μπορεί να συμβεί με τον δάσκαλο ή με έναν φιλόλογο ή κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που, εάν είμαστε σίγουροι για την πίστη μας, θα εξηγήσουμε ότι δεν στέκει και δεν ξέρω να σου πω γιατί αυτός ο άνθρωπος πιστεύει έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στη θεολογική σχολή χωρίς να έχουν σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία. Τυχαία πήγαν εκεί. Και κάνουν αυτή την εργασία. Απλά το κάνουν σαν επάγγελμα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που ο δάσκαλος θα πει κάτι αντίθετο, ας πούμε έτσι. Εκεί θα πούμε ότι να εκτιμάς το δάσκαλό σου ή τη δασκάλα σου και να το ακούς, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος σε θέματα τέτοια, της πίστης. Είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά εμείς πιστεύουμε οι γονείς σου για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Είναι μια άριστη ευκαιρία να εξηγήσουμε στο παιδί μας κάποια πράγματα για το Θεό, γιατί πιστεύουμε, αλλά αυτά σημαίνει ότι εμείς ξέρουμε γιατί πιστεύουμε και ξέρουμε γιατί πάμε εκκλησία. Διότι δεν είναι αυτονόητο, υπάρχουν έφηβοι οι οποίοι ρωτούν τους γονείς τους γιατί πας εκκλησία. Γιατί να έρθω κι εγώ, εσύ γιατί πας? Και οι γονείς το μόνο που έχουν να απαντήσουν είναι διότι αυτό είναι το σωστό για τον άνθρωπο.
ή πάω εκκλησία επειδή ηρεμώ. Και αυτό δεν είναι πιστική απάντηση για έναν έρωτα. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ηρεμήσει κανείς. Και ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπο, δεν ήρθε στη γη για να ηρεμούμε. Δεν ήρθε αυτό να μας φέρει. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσο περνά τα χρόνια θα συναντούμε τέτοια περιστατικά, γιατί η κοινωνία μας γίνεται πιο ανοιχτή και πολύπλευρη. Οπότε χρειάζεται εμείς να πατάμε γερά σε ό,τι πιστεύουμε και να το μεταδώσουμε στο παιδί μας. Το παιδί μας, μην μας πιάσει κάποια ανασφάλεια ότι το παιδί μας θα υιοθετήσει την εσφαλμένη γνώμη του καθηγητή ή του δασκάλου, ας πούμε, και όχι τη δική μας. Δεν έχει περισσότερη επιρροή κανείς σε τέτοια θέματα. Ο γονέας έχει τη μεγάλη επιρροή. Αλλά δεν θα πρέπει να βρίσουμε τον εκπαιδευτικό και να πούμε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται και τέτοια πράγματα κτλ. Όχι. Πάλι, επαναλαμβάνω, θα παίξει ρόλο το τι καταλαβαίνει το παιδί μας για αυτό που ζούμε. Αισθάνεται ότι οι γονείς του πιστεύουν χωρίς παροπίδες, όχι επειδή τους το δίδαξε η γιαγιά και ο παππούς, αλλά συνειδητά πιστεύουν οι ίδιοι και χαίρονται που πιστεύουν και χαίρονται που είναι χριστιανοί και πάνε στην Εκκλησία. Αν το αισθάνεται αυτό και να κλονιστεί για λίγο καιρό δηλαδή, θα επανέλθει σε αυτό το οποίο εμείς το έχουμε μεταδώσει, ότι αξίζει τον κόπο. Έπειτα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας ότι θα ζήσουν σε μια κοινωνία που θα υπάρχουν πολλές φωνές και δεν θα πρέπει να μισούν κανέναν αν έχει διαφορετική φωνή. Φανταστείτε να ζήσετε στην Αμερική και να επικρατούν 1000 απόψεις, ας πούμε, εκεί πέρα. Υπάρχει άλλη ερώτηση, τελευταία, λοιπόν, μάλιστα. Δηλαδή, πίστευαν ότι ο σκοπός του γάμου με τα παιδιά, οι νεότεροι λένε ότι ο σκοπός του γάμου είναι η συντροφικότητα, ας πούμε. Νομίζω ότι και τα δύο είναι συνταγές για την αποτυχία, γιατί και στις δύο περιπτώσεις μπορεί ο γάμος να καταλήξει άσχημα. Δεν υπάρχει κατάφορα τα πρόσωπα, δηλαδή αυτή η ταυτόχρονη ψυχοπνευματική ανάπτυξη και τον δύο. Ή τέλος πάντων στη συντροφικότητα θα έπρεπε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, πρέπει να πούμε κάτι. Ναι, τι να πούμε ακόμη. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, τελικά ο γάμος συμβαίνει και συμβαίνει, δεν υπάρχει σκοπός. Κοιτάξτε, όχι, το να υπάρχει ένας θεσμός τέτοιος σε όλες τις κοινωνίες και σε όλους τους πολιτισμούς, θα πει ότι υπάρχει μια βαθύτερη σημασία σε αυτό. Αν θέλουμε να απαντήσουμε ως χριστιανοί, δεν θα αρκιστούμε στη συντροφικότητα. Ο σκοπός του γάμου είναι το να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, το ζευγάρι, για τη Βασιλεία του Θεού, για να υγειαστούμε. Αλλά πάλι η επικέντρωση είναι στο ζευγάρι και όχι στα παιδιά. Εάν έρθουν τα παιδιά, είναι ένα δώρο του Θεού. Και είμαστε γνώμονε στο Θεό και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην ανατροφή του από το δώρο, έτσι. Αλλά έχει μια σημασία να τονίζουμε τη συντροφικότητα περισσότερο από το άλλο θέμα. Γιατί? Διότι ακριβώς σας λέω το εξής, ότι οι γάμοι που δεν έδωσαν προτεραιότητα στη συντροφικότητα αλλά προτεραιότητα στο παιδί έχουν αυξημένες πιθανότητες να χωρίσουν το ζευγάρι. Καταλάβατε. Ο σκοπός του γάμου για την Εκκλησία είναι αυτός που είπα. Αλλά αυτός επιτυγχάνεται με τη συντροφικότητα η οποία ανυψώνεται σε ένα επίπεδο αγιότητας. Έτσι, δηλαδή, για σκεφτείτε ότι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε θεία κοινωνία, πρέπει να έχουμε πρώτα ένα πρόσφορο. Ένα άμα. Το πρόσφορο και το άμα. Πώς το φτιάχνουμε? Δεν το φτιάχνουμε σύμφωνα με οδηγίες της θεολογίας. Δεν μας λένε οι ιερείς και οι θεολόγοι πώς να φτιάξουμε πρόσφορο. Είναι πώς φτιάχνουμε το ψωμί. Μας το λέει η ανθρώπινη γνώση. Πώς φτιάχνουμε το ψωμί. Αυτό ανεβαίνει επίπεδο. Αγιάζεται στη λειτουργία και γίνεται θεία κοινωνία για όλους μας. Το ίδιο λοιπόν, ο γάμος στην Εκκλησία έχει ως σκοπό την αγιότητα. Αλλά για να φτάσει στο επίπεδο της αγιότητας πρέπει να λειτουργεί ως γάμος σωστά. Με βάση τα ανθρώπινα κριτήρια. Αυτά που μας λέει η ψυχολογία δηλαδή. Τι θα πει να λειτουργεί ένας γάμος σωστά. Αν δεν έχουμε κατακτήσει αυτά τα ανθρώπινα, να υπάρχει σωστή σχέση του ζευγαριού, πώς θα το ανεβάσουμε στο επίπεδο της αγιότητας αυτό. Καταλάβατε, είναι δηλαδή σκαλοπάτια. Πρέπει να περάσει από το προηγούμενο για να πας στο άλλο.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Στο θέμα του μήνυμα τώρα. Ναι. Αν έχει αμορφωθεί η αυτό διορθώνεται. Ειδικά στα μικρά παιδιά, όσο πιο μικρό είναι, διορθώνεται. Δηλαδή, κάποιος από τους γονείς θα το πάει το παιδί πάλι στο δωμάτιό του, στο κρεβάτι του, θα καθίσει δίπλα του σε μια καρέκλα, θα του κάνει παρέα ή θα μιλάνε αν χρειαστεί, μέχρι να ξανακοιμηθεί. Θα γίνει μια, δύο, τρεις φορές, το παιδί θα καταλάβει ότι οι γονείς σε αυτό το θέμα άλλαξαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουν. Τότε θα το αποδεχτεί. Το παιδί το κάνει αυτό να έρχεται σε εμάς όταν καταλάβει ότι εμείς θέλουμε να υποχωρούμε. Όταν μας δει σταθερούς, θα το δεχτεί. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουμε υπόψη μας και έχουμε αντιληφθεί και πιθανά αίτια που το παιδί ξυπνάει, έτσι. Δηλαδή, αν είναι παιδί φοβισμένο, αν έχει δει κάτι στην τηλεόραση που του προκαλεί εφιάλτες. Αν είναι παιδί με αγωνίες, υπάρχουν παιδιά που δεν το λένε, αλλά έχουν αγωνίες. Ο παπάς ή η μαμά είναι καλά στην υγεία του, μήπως συμβεί κάτι, μήπως μαλώνουν το βράδυ εκεί πέρα, να πάω εκεί για να μην τσακωθούν, διάφορα τέτοια. Πρέπει αυτά να καλύψουμε και να ξεκριβώσουμε πριν. Τα άλλα μετά τηλεφωνείται εύκολα. Λοιπόν, όχι, δεν κοιμόμαστε την πέψη καρέκλα. Και αν ξαναξυπνήσει, ξανακάνουμε το ίδιο. Δεν το μαλώνουμε ποτέ, αλλά του δείχνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι. Ο Θεός μαζί σας, καλή φώτιση. Θα παρακαλούσα τον Σεβασμό του Μητροπολίτη να κλείσει τη συνάντηση. Εγώ να ευχαριστήσω τον πατέρα Βασίλειο που έκανε αυτόν τον κόπο. Είμαστε 22 χρόνια μαζί. Να σας πω μόνο, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Αν σας αρκεί αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Τάβου του Δημοτικού για τη φιλοξενία. Να σας ευχαριστήσω εσάς που ακολουθείτε αυτές μας τις προσπάθειες, να σε ευχηθώ κάθε καλό στα σπίτια σας, στα παιδιά σας και αν θέλετε και αν επιθυμείτε τέτοιες προσπάθειες μπορούν να συνεχιστούν κατά διαστήματα με κάποιους ειδικούς επιστήμονες που θα μπορούν να προσφέρουν ένα μικρό λιθαράκι να βάλουν στο οικοδόμημα των σπιτιών σας, των οικογενειών σας, όχι το κτίριο, το υλικό, αλλά το πνευματικό, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία για το αύριο. Να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλό Τριώδιο άρχισε σήμερα, οπότε και καλή Ανάσταση και κάθε καλό σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.